καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με το σκουμπόροχο μπιμπινό καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσόκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπρακωτισμό! Λέμε! Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, μια εκπομπή ακόμα προσφορά στον πολιτισμό. Πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Εδώ είμαστε Κωστίτσα Τσαρώση, αφεντό μπουτσουνάρα μου στο μικρόφωνο. Και βέβαια έχω σήμερα Σωτήρη Δασκαλάτση. Ντα κάμεις μωρέ. Δευτέρα Τρίτη, ο άλλος να ξέρεις πασχίζει, τα δίνει όλα, αλλά φίλετε. Άλλο ρε παιδί μου, άλλη ευθύ, άλλη. Άλλο επίπεδο, άλλο. Άλλη χημεία, άλλα αυτά. Βέβαια τα ίδια λέω και σε αυτόν, έτσι να ξέρεις. Ξεκάθαρα. Αγόρι μου, μόνο εσύ και τέτοια. Μόνο εσύ. Αυτό είναι φίλοι το συνάφι μας, είναι αυτό ακριβώς που εγώ το σατηρίζω τώρα και το κάνω καβαλέ, αυτό ακριβώς να ξέρεις. Ναι ρε φίλε, τίποτα. Σου είπα, ερχόταν ένας στον 103, ο οποίος έβαζε το χέρι, φανταστείτε τώρα μία παλάμη παράλληλα προς το έδαφος. Μία παλάμη ανοιχτή παράλληλα προς το έδαφος. Και δεν έλεγε καλημέρα. Γεια. Έτσι το χέρι. Τι είναι αυτό. Από τόσος που ήμουν σε ακούω. Κάθε φορά φίλε έτσι. Από τόσος. Κάτσε ρε φίλε. Ναι από τόσος. Εσένα μόνο και τίποτα άλλο. Τα ίδια βέβαια μπορεί να έλεγε και στον μετά έτσι. Και στον παραμετά. Αλλά αυτά είναι φίλε μέσα στο παιχνίδι. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Ελάτε στην παρέα μας. Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα μια γνήσια, μια αυθεντική ζουμουσάδα. Να ξεχάσουμε ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας στεναχωρεί. Να κάνουμε το μουχαμπέτι μας. Να κάνουμε το τζερτζελέ μας. Γιατί πέθανε αυτή η λέξη, ρε φίλε. Που ήταν στο ουδέτερο, το τζερτζελέ ήταν όμως και ο τζερτζελός. Στο αρσενικό του. Τι ωραίο η λέξη να σου δίνει μια ευχέρεια να παίξεις όπως θες μαζί της. Ο Τζέρτζελος είναι. Τι ωραίο δεν είναι ένας στην παρέα που ήταν μόνιμα μέσα στην τρελή χαρά. Ο Τζέρτζελος. Ο Χαβαλές ακόμα έχει η λέξη. Ζει η λέξη. Έχει επιβιώσει. Μέσα από τα LOL και τα ADD και τα με σκούντιξε, σε σκούντιξε και τα λοιπά. Επιβίωσε ο Χαβαλές. Όμως δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον Τζέρτζελε. Δηλαδή αυτός είναι πολύ Χαβαλές. Μπορεί να έχει και αρνητισμό μέσα. Ότι είναι τεμπέλης ρε παιδί μου, ότι είναι αυτό. Ο Τζερτζελές ήταν ο άνθρωπος μόνιμο. Άιντε φουρ φίλε, χάλκινα στην πόλη μέσα αυτά. Τσίπουρα, τέτοια καταστάσεις. Από το ένα ξενύχτη στο άλλο. Μπορεί να μην είχε ευρώ, δραχμή στην τσέπη. Αλλά πάντα εκεί για τους άλλους ρε παιδί μου. Μια τέτοια κατάσταση. Μου λέει ο αδερφός μου κάθε φορά που έρχεται την Πάτρα. Να είναι καλά το καρτασάκι μου. Λέει, ρε εσύ αδερφέ, ακόμα λέει η πόλη κρατάει λέει, αυτή τη ζωντάνια λέει, στο κέντρο της. Λέω, αυτό που βλέπεις είναι ένα απομινάρι. Γιατί ο αδερφός μου έχει φύγει 13-14 χρόνια από τη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόλαβε δηλαδή την κατάσταση προ-κρίσης που είχε φτάσει στο top της ρε παιδί μου, που ήταν ειδικά τέτοιες μέρες. Και προσέξτε, όχι πλούτη, όχι άσκοπο ξόδεμα, όχι μια αλόγιστη επίδειξη πλούτου. Καφάση. Ψισταριά, κοψίδι, τσίπουρο σε μπουκάλι από νερό εμφιαλωμένο, με αυτοκόλλητο ή μαρκαδόρο απ' έξω, γραμμένο, και άιντε βουρ, όποιος, μια πραγματική κατάσταση εφορίας, και όχι εφορίας με φι, με ψιλον ύψιλον. Μια κατάσταση που όλη η πόλη πραγματικά ήταν μια παρέα, το πήρε βέβαια ο άλλος που έφαγε τι έφαγε, έσκασε και το είχε κάνει σλόγαν όλη η πόλη μια παρέα. Πραγματικά η πόλη ήταν αγκαλιασμένη, ειδικά το κέντρο της ρε παιδί μου, ήταν ζηλευτό. Χαίρομαι που το έζησε αυτό το πράγμα. Και όσοι είναι 40 something, έχουν αυτές τις μέρες να θυμηθούν 40 something που λένε και στα δίδυμα Αργολίδας, έτσι. Να πούμε και στην Άνω Τούμπα. Μεγαλώσαμε. Και αυτό το πράγμα, μόνο αν το έχεις ζήσει, μπορείς να κάνεις και τη σύγκριση για να μελαγχολήσεις λίγο. Που βλέπεις τώρα, ναι μεν, αλλά ο κόσμος λύγησε, φίλε, κάτω από τα προβλήματα. Λύγησε, πρέπει να υπάρχει ψυχολογία. Φέτος τουλάχιστον, ο μουντρούχος που έχουμε για δήμαρχο, εδέησε, άκουσε κάπως τις παρακλήσεις από τους
εμπόρους από το εμπορικό επιμελητήριο και στολίστηκε η πόλη. Φέτος είναι στολισμένη η πόλη. Πέρσι ήταν μεγάλη Παρασκευή. Έλεγες, παιδιά, πάμε να βγάλουμε τον εσταυρωμένο. Να βγάλουμε τον επιτάφιο. Και υπάρχει ένα κλίμα, έστω, δεν χρειάζεται. Πάρτε την παρέα σας. Βγείτε μια βόλτα μόνο διασχίζοντας από τη Χάνθ μέχρι το Βαρδάρι, την Τζιμισκή. Δεν μπορεί να μη σου αλλάξει η ψυχολογία. Μόνο και μόνο που θα δεις χαρούμενα προσωπάκια, τα παιδάκια που περιμένουν τον Άγιο Βασίλη. Και το λέω τώρα που ξέρω ότι ακούνε γονείς με παιδιά. Εννοείται ότι υπάρχει. Όποιο παιδάκι αμφισβητεί τον Άγιο Βασίλη ότι υπάρχει, δεν είναι καλό παιδί. Έχει λερώσει τη φωλιά του, έχει κάνει ματσακονιές και φυσικά δεν θα έρθει για αυτό το παιδάκι ο Άγιος Βασίλης. Είναι ξεκάθαρο. Αν δεν φτιάξει ομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, θα την πληρώσεις μετά. Θα χάσεις άσκοπους βαθμούς, θα κάνεις κοιλιά. Αν δεν φροντίσεις όλο τον χρόνο να είσαι καλό παιδί, να ακούς τον πάτη μαμά και να μην κάνεις γιάχμα τον μπολ με τα δημητριακά, Θάνο, να μην ρίχνεις κλωτσιές στον αέρα τα γάλατά σου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, για όλα τα παιδάκια εκεί πέρα έξω. Η κατάσταση είναι αυτή. Δίνουμε σήμερα μία σακουλάρα κρέατα από ένα από τα κορυφαία κρεοπολία στην πόλη, όχι μόνο για κρέατα αλλά και για κοτονοστιμιές. Δίνουμε σήμερα ένα υπέροχο δώρο, είναι αυτό που κληρώνουμε κάθε εβδομάδα, μία σακουλάρα κρέατα από το κρεοπολείο κοτονοστιμιές κρεατογεύσης Άγγελος στη Νεάπολη. Χθες δώσαμε πάλι από το κρεοπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο στη Μενελάο. Σήμερα δίνουμε μια τέτοια σακούλα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Να υπενθυμίσουμε χορηγή πρώτης ώρας. Είναι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Και εδώ πάλι τίθεται το θέμα. Γιατί έχω βάλει ξυπνητήρι? Τι πρέπει να θυμηθώ 8 και 4? Γιατί ξεχνάω τι πρέπει να θυμάμαι? Γιατί είναι άσκοπο απλά το ξυπνητήρι που παίζει? Κάτι να πω, αλλά τι να πω, ρε φίλε. Αυτά είναι, δηλαδή πρέπει να... Όχι, δεν ήταν για τον Άγιο Βασίλη. Κάπου έπρεπε να στείλω χαιρετίσματα τώρα και τα ξέχασα. Δεν γίνονται αυτά. Γερνάμε, ρε μάλλον. Μήπως. Εγώ ρε φίλε. Δεν σε αφήνω να μπει στα ηλεκτρονικά ακόμα. Νέο παιδί, εσύ τώρα θα βγάλει δίπλωμα. Τι γίνεται, ρε. Δηλαδή πραγματικά. Να βάλω ξυπνητήρι, μην ξεχάσω. Να! Την προηγούμενη φορά, α πούμε, τι ήθελα να πω με το μπαμπά με τα παιδάκια να στείλω χαιρετίσματα. Τώρα με ποιον ήθελα να στείλω χαιρετίσματα. Για αυτόν ένα μηδέν μπορεί να πει. Χαιρετίσματα λοιπόν, ξέρεις εσύ που σου είπα χθες ότι. Πού πήγα χθες, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, το καθυστερώ λίγο, αλλά θα την βρω την άκρη. Θα την βρω την άκρη, εντάξει. Okay. Στο Μελέτη θέλω να πω τα φιλιά και την αγάπη μου, αδερφέ. Αδερφέ, που πάλεψε εκεί με τα υδραυλικά, τι ωραίο να σου πάνε χριστουγεννιάτικα φίλοι σωλήνες, απογέτευσης και να γίνεται πραγματικά, πραγματικά θαλάσσιο το τοπίο. Όντως, δηλαδή πλάτσα πλούτσα. Μεγάλες στιγμές, πολύ ωραίες είναι αυτά. Αλλά εντάξει, είναι μέσα στη ζωή, τι να κάνουμε. Χορηγός της πρώτης ώρας λοιπόν είναι ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10, 50 χρόνια νούμερο 1 επιλογή σας. Πηγαίνετε όπου θέλετε. Δεν έχει κανένα άγχος. Τι ωραίο, φίλε. Κανένα άγχος. Ο δε Παπουκίδης, φίλε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο ήρεμος κάθε φορά. Δεν τον έχω δει ποτέ να κνευρίζει, να φωνάζει κτλ. Την άλλη φορά είχε 1250 άτομα απ' έξω στην τριμωγνώτουσαν στη γιορτή που μοίρασε 7.000 ευρώ δώρα. Και ήταν τόσο ήρεμος. Τι ωραίο πράγμα. Δηλαδή το ζηλεύω αυτός ο άνθρωπος. Το ζηλεύω. Εντάξει. Ας πάνε αλλού. Λέει στο τέλος. Εδώ ας έρθουν να δουν τη σύγκριση. Και Sony τηλεοράσει αυτό το διάστημα. Καταπληκτικές εικόνες. Μοναδική τεχνολογία. Νούμερο ένα, ρε παιδιά. Όταν λέμε Sony είναι τηλεόραση. Όταν λέμε τηλεόραση είναι Sony. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Χορηγός πρώτης ώρας είναι το καλύτερο ψητοπολείο στην πόλη, ο καλύτερος, ο κορυφαίος γύρος, το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλας τρώτε εκεί. Μιλάω για το Όλα στα Όρθια, Λεωφόρο Στρατού 18, Κωνσταντινούπολος 37, 837-166. Υπέροχα πράγματα τρώτε και στα δύο καταστήματα. Και βέβαια για οτιδήποτε θέλετε, για τα κινητά σας, για τα τάμπλετ σας, για τα λάπτοπ σας, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25, Στούκι. Και μπείτε και στο στούκι.gr, γιατί εκεί έχετε και ανταλλακτικά και οθόνες και μπαταρίες και φλεξάκια και τα πάντα όλα. Και στο μαγαζί και σέρβις φυσικά. Και σέρβις. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Μέσα στο γιορτινό κλίμα υπάρχει ο Πλατανιάς που περιμένει. Περίμενε, ήρθε μήνυμα μάλλον, περίμενε για να δω λίγο.
Κωστή, καλημέρα. Μπορείς να ξυπνάς ένα τέταρτο μετά για να θυμάσαι πού πρέπει να στείλεις καλημέρα στο πρωί. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό, αγόρι μου. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Είμαστε λοιπόν στον απόϊχο της σπουδαίας νίκης. Από κάθε άποψη. Μια λύσα κακιά από το σύστημα κάτω, δηλαδή. Είναι φοβερό. Οι ίδιοι άνθρωποι που κάνανε βαβά και γαργάρα όταν χτυπιόταν ο ΠΑΟΚ με κάθε τρόπο την εποχή της αδυναμίας του, αγωνιστικής, οικονομικής, διοικητικής, μηντιακής, από κάθε άποψη, ψυχολογικής, διότι ο λαός μόνος του πάλευε να κρατήσει από το υστέρημά του. Ακόμα ηχούν στα αυτιά μου τα τηλεφωνήματα των ακροατών. Κωστή, δεν πήγα διακοπές 7 μέρες, πήγα 2 για να πάρω το διαρκείας. Κωστή, δεν πήρα καινούριο ρούχο γι' αυτό και γι' αυτό. Και αυτά ήταν πραγματικά, δεν ήταν άλλος, μπορεί και όνομα να μην έλεγε. Δεν είναι επίδειξη, δεν το διατυμπανίζω. Βγαίνω να σου πω τον καημό μου. Παιχνίδι, ποδήλατο καινούριο, δεν πήρα στο παιδί μου. Έβαψα το παλιό ποδήλατο. Για να πάρουμε διαρκεία, για να στηρίξουμε την καψούρα μας. Και το ωραιότερο, το λέω στο παιδί μου, ξέρεις κάτι. Άμα δεν πάρουμε εισιτήριο, άμα δεν πάρουμε διαρκείας, τότε μπορεί να σβήσει αυτό που αγαπάμε. Και να είναι το παιδί να σου λέει μπαμπά, πάμε να στηρίξουμε τον ΠΑΟΚ μας και ας έχω το περσινό το ποδήλατο. Δηλαδή τέτοια περιστατικά τα θυμάμαι σαν τώρα. Το επόμενο πρωί που μας πετάξαν έξω από την Ευρώπη για να παίξει η γειτονιά της Αθήνας, η Χαλκιδόνα. Είναι πλέον αρκετά τα χρόνια στο μικρόφωνο και είναι φοβερό. Άλλο να σου λένε πράγματα, ξέρεις, ο Λίτσας, δεν το ζήσα αυτό με το Λίτσα, μου το λένε ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι τη σφαγή πρέπει να είχε γίνει τότε. Άλλο όμως να τα έχεις βιώσει στο πετσί σου, εκείνη την ημέρα να γίνεται. Να μένει ο ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης. Αυτό που είχε κερδίσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, επειδή δεν είχαμε να πληρώσουμε, επειδή δεν μπορούσαμε τα στοιχειώδη, τα απαραίτητα δηλαδή. Και να λες, για να ζήσει η ομάδα, να επιβιώσει, πρέπει να πουλήσουμε το Βιερίνια, να φύγει ο Κοντρέρας, να φύγει ο Σορλέν. Δεν μπορούμε να πάρουμε παίκτες αξίας όπως καταλαβαίνεις. Να δούμε, θα μας αφήσουν να κάνουμε μεταγραφές. Περάσαμε και τέτοια καλοκαίρια. Δεν είναι παιδιά πριν 30 χρόνια. Είναι πριν από λίγα χρόνια αυτό. Και όποιος το έχει ζήσει, μπορεί τώρα οι πιο πιτσιρικάδες να το ακούνε με OK, εντάξει. Όσοι από εμάς το ζήσαμε, δηλαδή ήρθε η στιγμή αυτή να το ζήσουμε. Είναι τόσο μελαγχολικό, σου χαλάει τόσο πολύ την ψυχολογία όλο αυτό. Να βλέπεις την ομάδα σου να ψυχοραγεί και οι άλλοι κάτω να πανηγυρίζουν πάνω από το πτώμα σου. Έχω πει πάρα πολλές φορές το χαρακτηριστικό χτύπημα στην πλάτη. Έλα ρε, όχι ρε, κρίμα ρε, μα, κρίμα ρε. Ξέρετε, πολύ συμπαθείς ο ΠΑΟΚ, αυτά μακάρι να είναι δυνατός, το λέω κάθε μέρα. Γιατί βγήκαν τώρα από τα λαγούμια τους, βγήκαν όχι μόνο οι Παναθηναϊκοί, συνεπικουρούμενοι και από τους αεξίδες ρεπόρτερ. Που βγάλαν τόσο χολή για τον τερματοφύλακα της Ξάνθης με υπονοούμενα διάφορα. Γιατί ρε ο τερματοφύλακας της Ξάνθης, ο Ζίφκοβιτς, πώς το λένε, το βγάλε από το γάμα άμα ήταν πιασμένος. Γιατί στο Βαρέλα στο τέτα τέτ σώζει το άπιαστο. Γιατί σε πρώτο χρόνο στο Μακ το σουτ βγάζει το άπιαστο πριν σκοράρει ο Μακ. Αλλά αυτά δεν μας συμφέρουν. Το ότι προχθές ο τερματοφύλακας Κέρκυρας το έβαλε με τα κουνάκι τον γκολ, εμείς δεν μπήκαμε σε διαδικασία. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με εσάς. Και αντί να πούνε πάλι καλά γλιτώσαμε με 4 προχθές, μπορούσαν να μας βάλουν να υπάρχει σκορ σερών, άνετα μπορούσε να γίνει 6, άνετα. Βγήκανε, δεν σεβαστήκατε, τι λέτε, αλήθεια. Σοβαρά μιλάτε, εσείς σεβαστήκατε όταν φάγαμε τους μείον 15. Αφαίρεση βαθμών από ειδική βαθμολογία. Σεβαστήκατε όταν βγήκατε εσείς με ένα goal offside του Gilberto Silva στο ΆΚΑ. Και βγήκατε έτσι απλά στο Champions League, λεφτάρες στην τσέπη, τότε μιλάμε για πακτολούς. Και εμείς έπρεπε να τρώμε τις άρκες μας. Σεβαστήκατε όταν μας κόψε το δρόμο για το πρωτάθλημα, τότε με το Σπανάθα, στο Βικελίδης. Πραγματικά γεγονότα τώρα που τα έχει δει όλη η κοινωνία, έτσι δεν χρειάζεται. Δεν είμαστε τυφλωμένοι από την αγάπη μας για την ομάδα. Λέμε πραγματικά γεγονότα. Σεβαστήκατε εσείς όταν ο Πανιώνιος ψυχοραγούσε που πήγατε και του πήρατε όλους τους παίκτες τότε. Ξέρω να το θυμάστε, μιλάμε τώρα δεκαετία 80. Έσβηνε ο Πανιώνιος, πήγαν και του πήραν όλους τους παίκτες. Και θέλετε, ζητάτε σεβασμό, τι, γιατί.
Τι κάναμε δηλαδή και σας πρόσβαλε? Τι κάναμε? Επειδή μπήκαμε μέσα και παίξαμε όπως έπρεπε? Εσείς όταν μας βρείτε θα μας σεβαστείτε? Στον τελικό που ήμασταν ξέκληροι τελείως, που κατεβήκαμε χωρίς 4-5 παίκτες τόσο σημαντικούς, εσείς σεβαστήκατε τον ΠΑΟΚ? Που πήγαμε χωρίς Αθανασιάδη, χωρίς Νάτκο, χωρίς αυτά, με τις διαιτησίες. Οι Καραμάνιδες, οι Παπάδες, οι Μιντιούριδες, οι διάφοροι. Σεβαστήκατε, δεν σεβαστήκατε. Και έχουν απέτηση, φίλοι, είναι φοβερό. Χθες είπα το παράδειγμα που σας έκανε εντύπωση. Το να λέει ο Παναθηναϊκός, που πιστόλια σε όλο τον κόσμο, που είχε τις κρατικές χορηγίες και πιστόλια σε όλο τον κόσμο, μπαίνοντας τώρα 80 και 100 εκατομμύρια, όταν είχες τον Μπέρκ λοιπόν και δεν τον πλήρωνες, και ερχόταν και μου βάζε με ένα γκολ ο Μπέρκ, που εγώ ήμουν τακτοποιημένος, πήγε ο Ανθρωπάκος και πλήρωσε 10,5 εκατομμύρια, μπράβο για το τσάι. Αυτό συνιστά ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ισότιμο, το οποίο είναι δίκαιο. Και έπρεπε εγώ να σεβαστώ? Πώς να σεβαστώ? Και γιατί? Και δεν καταλαβαίνω. Πάντα τα δικά σας δικά σας και τα δικά μας πάλι δικά σας. Αυτό ήταν τόσα χρόνια. Κατάλαβες? Θέλω πριν πάω στο διάλειμμα να διαβάσω ένα υπέροχο άρθρο από τον Μάνο Αντώναρο. Δεν είναι ο πολιτικός. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον πολιτικό τον Αντώναρο. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ο άνθρωπος δεν είναι ΠΑΟΚ. Έτσι λέει. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Αλλά έχει δηλώσει ότι δεν είναι ΠΑΟΚ. Διαβάζοντας αυτό το άρθρο, θέλω να του πω, γιατί κάποια στιγμή του στείλα το ΠΑΟΚ είσαι γιατί, έγραφε τόσο με τόσο φλόγα για τον ΠΑΟΚ, που του στείλα αυτό το κείμενο, το δικό μου, το ΠΑΟΚ είσαι γιατί. Και ενθουσιάστηκε. Δεν ξανά είχαμε επαφή από τότε, τώρα αυτά από μέσα από το mail, έτσι. Δηλαδή δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον άνθρωπο. Διαβάζω λοιπόν εχθές και άκουσε κι εσύ Σωτήρη, πόσο ωραία αποτυπώνει όλο αυτό που γίνεται. Πόσο γλαφυρά, πόσο παοξίδικα, πόσο αγνά βγαίνει μέσα από το στόμα του η κάθε κουβέντα. Από το χέρι του το κάθε γράμμα. Διαβάζω, λέει, εδώ και καιρό, διάφορα άρθρα εναντίον του ΠΑΟΚ. Φυσικό είναι. Το αθηναϊκό μας κατεστημένο δεν είναι τόσο εύκολο να σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ο ΠΑΟΚ έρχεται και όποιος δεν ακούει τον καλπασμό του, απλώς είναι βαρύκος, λέει ο Αντώναρος στο SDNA, να πω και την πηγή, γιατί δεν την είπα. Και συνεχίζει. Ο Δημήτρης Πέλκας σηκώνει το κεφάλι έξω από την περιοχή και σουτάρει, λες και είναι Βραζιλιάνος διεθνής. Η μπάλα πάει εκεί που ούτε ο Μπουφόν δεν μπορεί να την ακουμπήσει. Ο Δημήτρης Πέλκας ντριπλάρει όποιον βρει. Εκμεταλλεύεται το χώρο παράλληλα με το τέρμα και εντός περιοχής σαν άλλος Ρόμπεν την κατάλληλη στιγμή στρίβει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί δεν είμαι μάγος. Πάντως ο ΠΑΟΚ έρχεται τρένο. Βοήθησε ο Ιβάν, φυσικά. Ξέρετε γιατί? Όχι μόνο επειδή έσταξε χρήματα, αλλά βασικά επειδή έδειξε και δείχνει υπομονή. Αυτό στα απλά ελληνικά λέγεται ασφάλεια. Προχωρώ στους αθηναϊκούς δρόμους και όλο και περισσότερο μου λένε για τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο Θεσσαλονικής που είναι εδώ για διάφορους λόγους, αλλά άνθρωποι που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Αθήνα. Αυτή είναι η καινούργια δύναμη που απέκτησε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ξέφυγε από εσωστρεφές, καταστροφικό, τοπικιστικό ενδιαφέρον και απλώθηκε παντού. Τα social media βοήθησαν πολύ. Πέρασαν στον κόσμο η φιλοσοφία της ομάδας, αυτό το ΠΑΟΚ είσαι αφού, μπορεί να μοιάζει ακατανόητο στα αυτιά του άσχετου, όμως μπήκε στην καρδιά πολλών ανθρώπων που βαρέθηκαν τη μονοκρατορία του Ολυμπιακού, την αιμονή του Παναθηναϊκού στο ένδοξο παρελθόν και το σκαμπανέβασμα των τελευταίων ετών της ΑΕΚ. Αυτό το ΠΑΟΚ είσαι αφού. Με τον ΠΑΟΚ δεν συμβαίνει τίποτε διαφορετικό. Είτε πάρουν το πρωτάθλημα, είτε δεν το πάρουν. Η τούμπα θα είναι καμίνη. Ο λαός που δεν κάνει πίσω. Σε μια κοινωνία που έχει λιώσει από το φόβο στους καναπέδες, το ΠΑΟΚιλίκι είναι το μόνο που αντιστέκεται. Να σας κάνω μια πρόβλεψη. Μόλις ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα, τότε θα ανοίξει πραγματικά το πορτοφόλι ο Σαββίδης.
Και τότε θα γίνει χαλασμός. Δεν είναι ακόμα η ώρα, γιατί η ομάδα είναι ακόμα στην αρχή της τελικής ευθείας. Προφανώς το πάθημα του Μπερμπάτοφ έγινε μάθημα. Ο Παοκτσής έχει μάθει να περιμένει. Αυτό είναι ένα ανίκητο όπλο. Ο Παοκτσής έχει μάθει να λατρεύει την ομάδα του, όχι γιατί καμαρώνει στην αίθουσα τροπέων της ΠΑΕ, αλλά γιατί γυαλίζει το μάτι του στη θέα και μόνο της μαυρόασπρης φανέλας. Αυτό είναι επίσης ένα ανίκητο όπλο. Ακούστε πώς γράφει ο άνθρωπος. Φίλε, είσαι ΠΑΟΚ. Στο έγραψα και την άλλη φορά και δεν το ξέρεις. Λυπάμαι που στο λέω. Μάλλον χαίρομαι που στο λέω. Κάποια στιγμή πρέπει να χαμηλώσω και το κινητό μου, έτσι λογικά. Και συνεχίζω. Ο ΠΑΟΚ ξέφυγε επιτέλους από τη μονοσήμαντη κόντρα του με τον Άρη και πέταξε ψηλότερα. Έχω γράψει δεκάδες κομμάτια για τη συγκίνηση που μου προκαλεί η αδιαφορία που δείχνουν οι παοξίδες στην αδικία. Αν πολεμάς όταν σε αδικούν, αργά ή γρήγορα θα νικήσεις. Πόσο πολύ μάλλον τώρα που ελπίδα σου χαμογελά κατάφατσα. Ακούστε, αυτό είναι ανάλυση 20 ετιών αυτό που έχει κάνει εδώ. Δεν είναι ακριβώς νίκη. Είναι κάτι καλύτερο από τη νίκη. Είναι η δικαίωση. Με μεγαλύτερη ικανοποίηση παρατηρώ ότι η θρησκεία ΠΑΟΚ ξέφυγε από τα στενά όρια της βορειότερης Ελλάδας και ξεχύθηκε παντού. Είμαστε μεσογειακός λαός, ευσυγκίνητος, δεν μας αρέσει η έπαρση, μας συγκινεί όμως η προσπάθεια, η επιμονή. Ναι, αλλά αυτοί είναι άγριοι, ισχυρίζονται αυτοί που δεν συμφωνούν. Ναι, είναι. Αυτοί όμως κράτησαν αναμένο το φως στα πέτρινα χρόνια. Εντάξει, δεν είναι κομψό, αλλά δεν μιλάμε για σκάκι. Οποτεδήποτε συνομιλώ ως τρίτος με οπαδούς άλλων ομάδων, πόσο πολύ της δικιάς μου, του Παναθηναϊκού, Βάζελος είμαι. Μου μιλούν για φάσεις, ενέργειες, νίκες ή τίτλους. Το ξαναδιαβάζω αυτό. Όποτε συνομιλώ ως τρίτος με οπαδούς άλλων ομάδων, πολύ περισσότερο της δικιάς μου του Παναθηναϊκού, μου μιλούν για φάσεις, ενέργειες, νίκες ή τίτλους. Όταν συνομιλώ με παοξίδες, ως τρίτος λέμε, μου μιλούν για τον ΠΑΟΚ. Επειδή ΠΑΟΚ δεν είναι οι 11 ή οι 5 που πατάνε το χορτάρι ή το παρκέ. Ο ΠΑΟΚ είναι οργανισμός ψυχής. Είναι μια διαβίου καψούρα. Κανείς καψούρης δεν ασχολήθηκε με την εξωτερική εμφάνιση. Του αρκεί και τον τρέφει μόνο η παρουσία. Τι γράφεις ρε άνθρωπε. Άνθρωπε, τι γράφεις και λες, εσύ λες ότι είσαι Βάζελος, σοβαρολογείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τελειώνει, ξαναδιαβάζω αυτό γιατί ήταν, νομίζω είναι η κορυφαία στιγμή. Κανείς καψούρης δεν ασχολήθηκε με την εξωτερική εμφάνιση. Του αρκεί και μόνο και τον τρέφει η παρουσία. Αυτό που λέμε όλα τα χρόνια. Ποιο πρωτάθλημα και ποιο κύπελο και ποιο τρόπαιο. Μόνο ΠΑΟΚ μας τρέφει. Η ασπρόμαυρη φανέλα, η τούμπα, το δέσιμο με τις αλυσμόνητες πατρίδες. Αυτά που μας έμαθαν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας. Όλα αυτά τα οποία μεταφέρουμε εμείς τα παιδιά μας. Και κλείνει λοιπόν με το εξής. Ο ΠΑΟΚ έρχεται και όποιος δεν ακούει τον καλπασμό του είναι απλώς βαρύκος, λέμε. Φίλε, καταρχήν δεν είσαι Βάζελος. Δηλαδή πραγματικά θέλω να σου το πω αυτό, πρέπει να το κατανοήσεις. Δεν μπορεί να είσαι Βάζελος και να γράφεις έτσι. Δες το λίγο αυτό το θεματάκι, γιατί έχεις ξαναγράψει για τον ΠΑΟΚ και είσαι τόσο πολύ μέσα στο DNA, είσαι εμπολιασμένος τόσο πολύ. Μου γράφει ο Χρήστος, έχει πει λέει ότι έχει κάνει τους γιους του ΠΑΟΚτσίδες. Εντάξει. Είσαι σε σωστό δρόμο. Μέσα σε ένα κειμενάκι είπε τόσα πολλά πράγματα από αυτά που λέμε στην εκπομπή και εμείς και τα πιστεύουμε. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα, δεν είναι ένα κύπελο, δεν είναι όλα αυτά. Είδα τι λένε. Παραθυναϊκοί Ολυμπιακοί Εξίδες μιλάνε για τον τίτλο, για τη φάση, για το αυτό. Εμείς μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Όταν έρχεται η κουβέντα, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για όλο αυτό. Έτσι θέλω να πάω σε διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι κορυφαία κρεοπολία στην πόλη, κοτονοστιμιές κρεατογεύσης Άγγελος που σήμερα δίνει μια σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα,
στην Ανδρέα Παπαδρέου 125 στην Νεάπολη, 6-11-4-24 και Κροπολίου Μιχάλης Μενελάου 29 Εύωσμο, 23-10-7-71-043. Συνεργάζονται αυτοί, γι' αυτό τους λέμε μαζί και είναι και φιλαράκια. Να πάτε να δείτε τι εκλεκτά πράγματα έχουν. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Έλα, έλα, έτσι, έτσι! Έλα, Κωστάκη, σαν παιδί! Έλα το αγόρι μου! Είναι μετέπειτα αυτή η βερσιόν, η εκτέλεση. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Και με στα μάτια σε κοιτούσα σαν θεά. Εδώ είμαστε. Ψητοπολείωνο στα όρθια, κορυφαίος γύρω στην πόλη. Και ό,τι θέλετε, και μπέργκερς και κλάπκες και παστές και ζουμερά κοτόπουλα σούβλας υπέροχα. Λεωφόρο Στρατού 18 και Κωνσταντινούπολης 37. Μην ξεχνάτε 837-166 για παραγγελιές. Όπως ανθίσουν τα λουλούδια ταύτισες και εσύ. Μην ξεχνάτε επίσης στούκι ό,τι θέλετε για το κινητό σας, για το τάμπλετ σας, για το λάπτοπ σας, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα τα βρείτε εκεί. Και ανταλλακτικά και σέρβις 23-11-243-111 Αλεξάνδρου Παπαδρέου 25. Πάμε, πάμε να πάρουμε γραμμές. Πάμε να μιλήσετε εσείς 23-10-287-888. Είπαμε, κληρώνουμε σήμερα μία σακούλα κρέατα από το Κροπολείο Άγγελος Σκοτονοστιμιές στη Νεάπολη. Καλημέρα σας. Να δούμε το άτομο που κάνει σεφτές σήμερα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, ζουμου σου λέμε αδερφέ μου. Ζουμουσάδες κάνετε. Μου γράψαν εδώ τώρα, πριν μου πεις οτιδήποτε. Είναι, λέει, Βάζελος δηλώνει, αλλά και ΠΑΟΚ. Και το γιο του τον έχει κάνει ΠΑΟΚΤΣΙ, μου γράφει ο Χρήστος ο Φραγκαντώνης. Και σπουδάζει Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ήρθε στο σωστό δρόμο. Αλλά είναι συγκλονιστικό το κειμενό του, φίλε. Κοίταξε, κανένας δεν γεννιέται τέλειος. Γίνεται κανένα πράγμα. Εντάξει, δεν είναι τέλειος. Έτσι, μα έτσι είναι. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λέμε γεννιέμαι. Θέλω να το δώσω συγχαρητήρια για το μόνο. Για δύο πράγματα που. Όχι, για όλη την εικόνα, εντάξει, αυτό περίπου το ξέρουν εκτός Θεσσαλονίκης. Ναι. Αυτά που έγραψε. Εντός Θεσσαλονίκης είναι, αν το πάρει σοβαρά, θέλει άλλη. Ναι. Άλλους χειρισμούς. Ναι. Θέλω να πω για το που ασχολήθηκε με το ΠΑΟΚ αφού και είναι μεγάλη, δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ μυαλό για να το αναλύσει αυτό. Ναι, ναι. Και πολύ συνέστημα, όχι μόνο μυαλό. Το πολύ μεγάλο, ναι, που είπε, και λίγοι μπορεί να το καταλάβουν, πότε θα ανοίξει το πορτοφόλι του Ιβάν. Αν το καταλάβανε ορισμένοι, γιατί είναι πολύ μικροί για να καταλάβουν τέτοια πράγματα. Έτσι. Που λέγανε ότι δεν έχει ο, ναι, άνθρωπος, ναι, δεύτερο σακάκι. Δεν έχει ο καημένος δεύτερο. Με το, ίδιο. Το ένα φοράει μέσα έξω, double face. Ναι. Που λένε double face. Άμα ανοίξει το πορτοφόλι του, τότε να δούμε από πού θα φύγουν αυτοί. Από θα βρουν πόρτα να φύγουν ή θα φύγουν από τα παράθυρα. Έτσι. Όπως το λες. Όπως το λες, αγόρι μου. Όπως αυτά τα λίγα σήμερα. Αδερφέ μου, ζου μου σου! Πάω καφού. Πάω καφού. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Τελείωσε. Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Είπα και εχθές. Και το πρώτο γκόλ είναι αριστουργηματικό. Το λέω για σένα, Γκάρι, που έχει στείλει το μήνυμα. Λοιπόν, δεν άκουσα. Αλλά μου είπαν ότι έκανες, λέει, μια πολύ ιδιαίτερη περιγραφή για τα γκόλ του Πέλκα. Είπα στο ένα, χαλάει τη φωλιά από τις αράχνες στο γάμα. Σκάει μύτη η φιλοζωική και λέει, ρε παιδιά, είναι κρίμα, είναι προστατευόμενο είδος. Δεν είστε εντάξει. Μόνο ο Σπάιντερ μας ζυγώνει εκεί ή κάποια που έχει πολύ καιρό να πάει, οπότε είναι εξοικειωμένη, αλλά δεν θέλω, θα γίνω πολύ ακατάλληλος. Στο δεύτερο γκολ κάνει τρίπλα με το βυζί. Δηλαδή τον περνάει τον Κουτρουμπί, όπως περνάει ο Πάτρικ Σουέζι μέσα από τις πόρτες για να πάει να χουφτώσει την Ντέμι Μουρ εκεί που φτιάχνει με τους πυλούς διάφορα. Δεν ασχολείται κανένας τη φτιάχνει, βέβαια, βάζα αυτά και τα λοιπά τα σάκια. Αλλά περνάει, δεν υπάρχει ο Κουτρουμπί, τον περνάει με το βυζί. Και είπα, τελευταία φορά που κάποιος έκανε καριέρα με βυζί ήταν η Πάμελα Άντερσον που έτρεχε σε αργή κίνηση. Εκεί να, στο Baywatch να σώσει αυτούς που σκυλοπνιγόντουσαν μόνο στη δική της παραλία δίπλα ο Μίτς, ο υπότης του ασφάλτου, δεν πνιγόταν κανένας. Θα πάει στο παπάρι τώρα, θα πάω εκεί που θα έρθει η άλλη να πούμε σε αργή κίνηση. Αυτή παιδιά κανονικά έτρεχε σε αργή κίνηση, δηλαδή δεν είναι μόνο εμείς το βλέπαμε, έτσι πήγαινε. Ο Όλυμπος και ο Κίσαβος τα δύο που να μαλώνουν. Καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Κωστή μου, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Και εκτός από την τέτοια που είπες, ήταν και η Μόνικα Μπελούτσι.
Μπελούτσι, βεβαίως. Σε μια άλλη ταινία πάλι έτσι. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, πώς το λέγανε. Όχι, μια άλλη που είναι γυρισμένη. Ανάποδα. Που κάνει την Ιερόδουλη και είναι γυρισμένη με μαύρο φόντο, με γραφίτι. Είναι σαν όπως είναι η 300 που γυρίζει την ταινία. Με τέτοιο. Άμα την ψάξει, είναι φοβερή ταινία. Το Ντόπερμαν, μήπως. Μπράβο, μπράβο σου. Όλα τα ξέρεις. Όλα τα ξέρω. Επειδή δεν θέλω να είμαι άδικος, πετάχτηκε δασκαλάκης από το βάθος και μου το είπε. Ντόπερμαν, εγώ θυμάμαι διαφήμιση στη φανέλα μας 1985-86. Θυμάμαι με το σκύλο κιόλας. Δηλαδή δεν είναι μόνο που έγραφε Ντόπερμαν, είχε και το σκυλί. Λοιπόν, για πες. Επειδή ήμουνα στο ταξίδι, είχε γίνει τότε με την Rapid στη Βιέννη με την αποστολή. Ναι. Τότε ήταν κάποιοι μέσα στο αεροπλάνο, όταν είχε καλοέρθει το Ιβάν Σαββίδης, οι οποίοι λέγανε ότι, όπως το λες, δεν έχει δεύτερο παπούτσι, δεν έχει δεύτερη κάλτσα, δεν έχει δεύτερο μπουφάν. Ένα αυτό. Και δεύτερον, θεωρώ ότι συμμετείχα εν μέρη σε αυτή την επιτυχία του Δημήτρη του Πέλκα, διότι στο αεροδρόμιο που καθόμασταν, τότε ήταν παιδάκια, φαντάσου, δηλαδή ήταν ακόμα 6-7 χρόνια πιο μικρή από τώρα ο Πέλκα, δηλαδή 18-17 εκεί. Ναι. Λοιπόν, πίνανε σοκολάτα με καλαμάκι ή milkshake, δεν θυμάμαι. Όχι ρε φίλε, πόσο ήθος. Μαζί με τον Κάτσε και τους είχα πει τότε, παιδιά, δεν ξέρω τι σας κάνει ο Δόνης στην προπόνηση, πάντως καθίστε, δουλέψτε από μόνοι σας, γιατί αλλιώς λέω προκοπή δεν έχει. Ωραία. Δεν ξέρω, ίσως να το άκουσε, ίσως να... Και σου λέει, ναι, αγόρι μου, ναι, αγόρι μου, έβαλες και εσύ ένα λιθαράκι, δεν θέλω να είσαι ταπεινός. Ναι, έτσι. Ναι. Τώρα για τα χρέη του φίλου μας του Παναθηναϊκού, γιατί σήμερα άκουσα ότι και ένας ακόμα ο Παπαθεοδωρόπουλος... Την έκανε αυτός με την τσιπίτα, δηλαδή βγήκε, λέει, γιατί μπήκε ποτέ. Εγώ έχω πει ότι επειδή είναι 172 εκατομμύρια τα χρέη συνολικά, έτσι. Είναι τόσα, Στα 80 έμεινα εγώ σε κάποιο ρεπορτάζ που διάβασα. Μπράβο, όχι, είναι και τα άλλα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τα τρέχοντα. Είναι 1 εκατομμύριο φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι δεν είναι, νομίζω ότι είναι κάπου εκεί είναι σε όλη την Ελλάδα. Από 172 ευρώ και όλα καλά. Όχι, ρε, μπήκε αυτός ο Σωτήρας. Ο Σωτήρας μπήκε και λέει, παιδιά, μπαίνει ο Μεγιστάνας, αυτός πολλά λεφτά. Λέει τσιπίτα και τέτοια και έτσι και αλλιώς και εταιρείες, ναι, και λέει, παιδιά, να βάλουμε όλοι από ένα πενιντάρικο. Σόπα ρε φίλε! Δηλαδή είναι ο Ζαν Ζάκρεφε, ναι! Γάλλος που τον ξέρουμε από μικρά παιδιά που δεν βγαίναν τα λεφτά για να πάρουμε τον μπλεκ και βάζαμε όλοι από... Σε παρακαλώ πολύ. Κάτι άλλο που μου ανέφερε Κωστή και μ' άρεσε ήταν το εξής, ότι εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς εκτιμούμε τον άλλον την εξωτερική του εμφάνιση. Πώς είναι ντυμένος, πάρα πολύ. Αν φοράει ακριβό παπούτσι ή ακριβό μπουφάν. Καταλαβαίνω. Πάρα πολύ. Ενώ από μέσα δεν ξέρει τι μπορεί να έχει ο άλλος και τι μπορεί να κρύβει. Άστο. Έχω δει κουστομαρισμένους να είναι φιλέ οι πιο άξιστοι. Και έχω δει ανθρώπους που είναι με ένα λιτό ρούχο και να είναι αυτό τόσο. Αυτό είναι μόνο στο εξωτερικό. Και τώρα κάτι άλλο. Η Ζωζεφίνα θα έρθει το Γενάρη ή όχι. Η Ζωζεφίνα έψαχνε, λέει, σπίτι στο πανόραμα. Να σας πω ένα πράγμα που ξέρω για εκεί από φίλο που είναι κάτω χωμένο στα ρεπορτάζ, τα παρασκήνια. Ό,τι του βαρέσει με τον Ντέφι, το 9 χορεύει. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή, αν του πει, θέλω τώρα να βάψεις το μαλλί σου μπλε και να παίξουμε τα στρουφάκια. Και να είσαι εσύ ο αυτός ο που φέρνει το... Λες, ο άλλος. Ναι, ναι, ρε παιδί μου. Ο άλλος χορεύει, ναι. Δηλαδή, τι θα του πει, καρσιλαμά, καρσιλαμά ο Μάρκους. Μπράβο, έτσι. Θέλω σήμερα να κρεμαστείς με πανιά από το ταβάνι και να χορεύεις σε ήχους Μπρέγκοβιτς. Θα το κάνει. Η πόλη είναι Θεσσαλονίκη, δεν της αρέσουν τα Εμιράτα και μπράβο, δηλαδή, αν αυτή του πει, προς καταρχήν αρχίζει με τη γνωστή κρεβατομουρμούρα που είναι διεθνής. Είναι international. Τι έχεις, αγάπη μου, ξεκινάει με έναν μικρό βαρδάρι. Τίποτα. Πώς τίποτα, ρε, αφού να πούμε σηκωθήκαν τα σεντόνια να πούμε. Σαν να είμαστε σε ιστιοφόρο. Τι έχεις. Δεν έχω τίποτα. Κοιμήσου τώρα. Μήπως σε νοιάζει, τι θα σου πω εγώ, αφού εσύ αποφασίζεις. Εγώ που σου χάρισα τα καλύτερα μου χρόνια. Και γυρίζει πλάτη. 0-1 είναι φίλε από το 5. Πού να κοιμηθεί ο άλλος. Ρε, λέγε ρε μανάρτη του. Σου μεταφέρω τώρα, αυτό είναι ρεπορτάζ, φίλε, με αράχνη. Λέγε βρε αγάπη μου, τι να πω. Μας έφαγε μουδιά εδώ να βγαίνω και να βλέπω καμήλες. Να βλέπω μαντήλες. Να είναι οι άλλοι με τα σεντόνια και από κάτω τα κάκαλα ελεύθερα. Πού ζούμε σε αυτή την κοινωνία. Πού καθόμαστε προθέσει στην καφετέρια και ο άλλος κάθεται στα προπόδι και είδε τα καλαμπαλίκια. Αχ, πού είναι η Ελλάδα που περνούσαμε τέλεια. Αρχίζει έτσι λοιπόν σιγά σιγά το ψήσιμο. Και αύριο θα σας πω τη συνέχεια. Για να μην σε... Κωστή, και τελευταία παρατήρηση. ο μπαμπάς Λουτσέσκου να έχετε πιο συχνά. Ο μπαμπάς Λουτσέσκου 2 στα 2. 2 στα 2. Και
Και ένα τελευταίο, Κώστα, καλή επιτυχία και συνέχεια στις εκπομπές σου και συγχαρητήρια, γιατί αποτελείς μια πρωινή αύρα, ένα πρωινό ξύπνημα με ελπίδα σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Αδερφέ καλή μου, συνέχεια. Αλήθειες λες, έλα να πληρωθείς. Φιλιά, φιλιά. 2310-287-888. Έτσι ξεκινά λοιπόν. Σιγά σιγά, τι έχεις, αγάπη, τι να έχω, δες εδώ θερμοκρασίες, είναι πράγμα αυτό, πού μεγαλώνουν τα παιδιά μας, μέσα στην ερημιά, είναι δυνατό το καλοκαίρι, ξέρεις, θα γίνει εδώ 70 βαθμούς, ναι, αλλά μας δώσαν λεφτά, μάρα και οι άλλοι μας δίνουν λεφτά, άσε με, μπορώ να φύγω λίγο, να πάω, να ξεσκάσω, να πάω μια εκδρομή στην Ελλάδα, να βρω τις φίλες μου, να βρεις, αντί για Αθήνα όμως, αεροδρόμιο Μακεδονία, πιάτο η πόλη όλοι. Θεοί εδώ, πληρωμένα τα πάντα, όλα τέλεια. Βίλες αυτά, έτσι αλλιώς άμα πάρει ειδικά και τη βίλα του Σαμπράνο. Ναι, γεια σας! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Ικανής. Είσαι συνονόματος. Ο? Συνονόματος. Α, όξα, είμαι ο Μάτος. Και λέω, έλα, ο Μάτος, θα ήθελα. σε έξι μήνες θα μιλάει ελληνικά, να ξέρεις. Σε έξι μήνες αυτός ειδικά, όχι θα μιλάει ελληνικά, θα μιλάει και του ποιότικα, φίλε. Του ποιότικα! Στη δουλειά εκεί που δουλεύουμε είμαστε πολλοί, τους λέω κουφάλες, εγώ είμαι ο Μάτος, ρε. έχουμε έναν ψιλολαμό για το λέω, εσύ είσαι ο Λέοβατς, ρε. Σωστό. Κατάλαβες. Μοιράσατε ρόλους. Και ένα Λεβέκ που δεν έχετε ποτέ στη δουλειά και έχετε απλά για να πληρωθεί. Όλο κάθεσε, του λέω και τουαλέτα και τέτοια λέω. Έτσι το λέω. Λούφα, ε. Παντού υπάρχει φίλε ένας τέτοιος, δεν ξέρεις. Θα είχαμε πει μια μέρα από κοντά εκεί στο... σε ένα παιδότοπο να πούμε, θα είχα βρει. Εκεί συχνάζω πλέον, φίλε. Τα έκοψα τα, αυτά τα σεξ καταστήματα και τα λοιπά, τα στριπτιζάδικα. Εκεί είμαι κι εγώ, εκεί είμαι κι εγώ. Για πες. Εγώ, βασικά, η φωνή σου, να πούμε, και τα λεγόμενά σου και το ύφος σου, είναι σαν να τα λέω κι εγώ, ρε φίλε, πολλές φορές. Νόμιζα να πεις δεν ταιριάζουν με τη φάτσα σου, γιατί μου το έχουν πει αυτό. Γιατί μέχρι και στο συγκεκριμένο ραδιόφωνο που το ακούμε χρόνια, ακούμε μερικά πράγματα, ρε φίλε. Ευτυχώς, να πούμε, δεν είχα πρόβλημα με τα μαλλιά, γιατί θα είχαν πέσει όλα. Κοίταξε, ο καθένας έχει την άποψή του, είναι σημαντικό ένα ραδιόφωνο. Αλλά αλλού, ρε φίλε, δηλαδή μπαίνεις, να πούμε, στα site μετά τα μάτς του ΠΑΟΚ και τους βλέπεις όλοι ενωμένοι εναντίον μας. Εντάξει, αυτό, εμένα αυτό δεν με στεναχωρεί. Στο λέω ξεκάθαρα, με χαροποιεί. Μου έλεγε πάντα μια ζωή ο πατέρας μου, μου έλεγε πάντα και μου λέει ένα απόφθεγμα που του έλεγε ο δικός του πατέρας. Πέτρες ρίχνουν πάντα στο δέντρο που έχει καρπούς. Το ξερακιανό, φίλε, αυτό το οποίο είναι ξεραμένο, τον κάκτο, τον προσπερνάνε όλοι. Από το να αδιαφορούν για σένα, λοιπόν, καλύτερα να σε μοχθούν, καλύτερα να σε ζηλεύουν, έτσι, να σε φθονούν μάλλον, καλύτερα να σε φθονούν και να σε ζηλεύουν, παρά να αδιαφορούν. Τώρα πλέον μας φθονούν, όντως. Βλέπεις ότι αυτό γίνεται, έτσι. Υπάρχει και τραγούδι νομιτοκά, από να σε ζηλεύουν πιο καλά. Έτσι δεν λέει το τραγούδι. Έτσι λέει. Από το να σε λυπούνται. Κάτι, αυτά είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή, αδερφέ. Δεν είναι κινούμενα σχέδια. Έτσι είναι. Καλώς πάντων, έτσι είναι η πραγματικότητα. Νόμιζα θα έλεγες, δεν συνάδει η φωνή σου και αυτά που λες με τη φάτσα σου. Άτσι. Δίνεις χαρά στον κόσμο, αδελφέ. Αγόρι μου. Και θα τα πούμε. Να σε καλά. Να έρθείτε 16 Δεκεμβρίου. Έχουμε αιμοδοσία το Σάββατο. Αιμοδοσία και ρούχα. Τώρα αυτό το Σάββατο. Σε λίγες μέρες. Ελάτε να δώσουμε αίμα και να ρουχαλάκια. Φέρτε ρουχαλάκια χοντρά. Να ντυθεί ο Κοσμάκης. Να τα πάμε στο φάρο του κόσμου. Φιλιά πολλά. Όλοι μαζί. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι μίλησα με τον ιερέα, έρχομαι τώρα στις γραμμές, με τον πατέρα Αθηναγόρα. Είναι με τον πατέρα και όχι με τον πάτερ. Πάτερ είναι κλητική, okay, ο καθένας. Λέω λοιπόν ότι μίλησα με τον πατέρα Αθηναγόρα και την Παρασκευή θα βγούμε και στον αέρα μαζί για να σας εξηγήσει τι γίνεται στο φάρο του κόσμου εκεί, πόσο τρομερή δουλειά γίνεται αφιλοκερδός, στον ελεύθερο χρόνο τους, οι ιερείς, στον Άγιο Νεκτάριο, στον Δροπόταμο. Οι άνθρωποι εκεί, οι οικογενειάρχες. Από τον ελεύθερο χρόνο τους, εθελοντές όλοι. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί, good the boy! Βασιλή! Έλα, γόρι μου! Κοιτάξτε να δεις. Πρέπει να βάλουμε το ηχητικό. Ναι, πρέπει το ηχητικό οπωσδήποτε, Βασίλης, ψάξε. Βάλτο, αδερφέ. Ναι.
Έλα, αγοράκι μου. Θα σε πάρω τηλέφωνο 1 Ιανουαρίου να σου πω χρόνια πολλά. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Δεν σε ξεχνώ. Θέλω το ηχητικό. Το ηχητικό αυτό έχει γράψει ιστορία, έτσι δεν είναι νομίζω ότι υπάρχει κορυφαίο. Για πες αγώ. Είμαι ο όλα καλά. Τώρα υπάρχει η όμορφη παρουσία του αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτσι όμως. Τα περνάμε όλα όμορφα. Δεν είναι έτσι όλα όμορφα, πιστεύω. Προχθές την εμφάνιση εννοείς. Ναι. Φυσικά. Υπάρχει κοιλιά μετά το 1-0, το είπαμε. Υπάρχει μουτζούρα του ΜΑΚ. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι γιατί όλοι έχουμε ανέβει. Έχουμε τον Πλατανιά τώρα και ο Πλατανιάς και εκεί θα γίνει. Θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Πρόσεξε. Αλλά έχουμε θεματάκια. Φυσικά. Δεν ξέρω αυτό. Φυσικά. Εγώ σ' ακούω τώρα, είμαι στον δρόμο. Είπες κάτι για τον Άγγελο. Κάτι άκουσα για τον Άγγελο το πρωί. Είπα για τον Κρεοπολίο Άγγελος. Όχι, όχι, εντάξει, αυτό τον ακούω καθημερινά. Εντάξει, okay. Δεν είπα, όχι, γιατί, δεν είπα. Με μπερδεύεις. Κάτι για τον... Γιατί για τον Αναστασιάδη, κάτι θα πάρει θέση στην ΠΑΕ. Δεν κάτι... το είπα, φίλε. Υπάρχει σήμερα σε πρωτοσέλιδο. Υπάρχει σήμερα σε πρωτοσέλιδο, μου είπανε, αλλά δεν ανέφερα κάτι. Καλά. Ό,τι είναι να γίνει καλό για την ομάδα. Για καλό της ομάδας, φίλε. Έτσι, για όλους μας, γιατί η ευτυχία, μέσα στη δυστυχία που έχουμε όλοι μας. Άμπαρ, το πιστεύω. Θεό, είναι μια αχτίδα, φίλε. Έτσι, αδερφέ. Μια αχτίδα. Και να πηγαίνουν όλα καλά. Πάντως, Βασίλη, 1 του μήνα, αν τυχόν είσαι στο ραδιόφωνο, θα σε πάρω να σε ευχηθώ. Αγόρι μου. Και ένα τελευταίο να πω, είσαι κυριολεκτό, το νιώθω που βγαίνει από μέσα μου. Γιατί με έχεις βοηθήσει σε στιγμές πολύ ιδιαίτερες. Στιγμές ανεργίας, εσύ ήσουν η παρέα μου. Και όχι για μένα μόνο, πιστεύω για πολύ κόσμο. Σε όλη την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι τρομερό άτομο. Σε εκτιμώ αφάνταστα. Έχουμε μιλήσει πολύ λίγο. Να είσαι γερός και δυνατός και τα καλύτερα αδερφέ, για όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σήμερα συνεννοημένοι είστε, ρε μπαγάσιδες. Έτσι. Δηλαδή συνεννοημένοι. Θα βγει ένας τώρα για κραξίματα. Αυτά έτσι αλλιώς. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Τέλειος, καταπληκτικός φίλε. Φοβερό βλέμμα όμως. Πρέπει να πω αυτός ο κρότης. Πάμε στον επόμενο, ναι. Γεια σας! Συνάδελφος με συμφωνεί με τον προλαλήσαντα. Με τον προλαλήσαντα. Έχεις ηχητικό, Βασίλης, αλλά είναι μεγάλο, πόσο, 7 λεπτά. Το έχεις έτοιμο. Με ρωτάει. Ποιος είναι? Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Χρήστο. Είσαι καλά, αδερφέ. Ο Σβαρτζενέγκερ. Έλα, ρε Σβαρτζενέγκερ. Πήρα να πω, φαντάζεσαι του χρόνου. Να σου πω, έχω ένα παράπονο θέλω να σου πω. Ναι. Την πρωτοχρονιά δεν με πήρε τηλέφωνο. Δεν σε πήρα, σε έστειλα μήνυμα. Τι με έστειλες μήνυμα. Δηλαδή, πάρε με, ξέρεις, εδώ Αγίου Βασιλείου, δηλαδή περίμενα να με πάρεις ένα τηλέφωνο. Κάνε αυτό, πάρε ένα τηλέφωνο, Βασίλη, χρόνια πολλά, αυτά. Δεν πειράζει του χρόνου με υγεία. Του χρόνου, ρε φίλε, του Αγίου Βασιλείου, μην με ξεχάσεις δηλαδή. Όχι, δεν σε ξεχνάω. Εντάξει, ένας Βασίλης είναι, ρε φίλε, εντάξει. Έτσι. Έλα. Θέλω να πω, φαντάζεσαι του χρόνου να πάρουμε το πρωτάθλημα και να πάω από εδώ να σηκώσω το πρωτάθλημα στην Τούμπα, τι έχει να γίνει. Αγοράκι μου. Φαντάζεσαι έχει αυτά. Να γίνει. Αυτά. Θα είναι εκεί ο Πάμπλο, αδερφέ. Σίγουρα εννοείται. Ελπίζουμε του χρόνου κάτι να γίνει. Ναι. Οι κινήσεις δείχνουν ότι πάει κάτι να γίνει. Φέτος πάει χρονιά. Πάει χρονιά. Και για το Σαββίδι. Πάντως, ναι. Για το Σαββίδι δίκιο έχει. Όποιος και να ήταν, ας ιδιοκτήτης. Και με αυτά που βλέπεις και κάνεις, άμα δεν σηκώσει το χέρι. Παλιό είναι αυτό. Πάντως θα σου πω κάτι. Αν δεν παίξει μπάλα ο Νομπόα, να μην με λένε Βασίλη, φίλε. Έτσι. Αυτά που λέτε, τι ωραία. Με στεναχωρεί που δεν ξαναβγήκε, Σβαρτζενέγκερ. Δεν ξαναβγήκε. Και δεν πήρε την επόμενη χρονιά που είπε, θα με πάρει. Δεν πήρε. Πέρασε, αυτό είναι πέρσι. Δεν πήρε. Πρόπερσι, πέρσι δεν πήρε. Λοιπόν, διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολάηδη, χορηγό πρώτη ώρα φυσικά. Εννοείται, όλα στα όρθια. Ντόπια κρέατα, χειροποίητα, τα πάντα. Νοστιμιές, ο καλύτερος γύρος της πόλης. 837-166. Στούκι και στούκι.gr. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25. Τα πάντα για αξεσουάρ κινητών, τάμπλετ, λάπτοπ. Όλα όσα θέλετε, ανταλλακτικά, οθόνες, τον Ατάλο. Και βέβαια, μην ξεχνάτε τα δύο κρεοπολία μας. Σκοτονοστιμιές, κρεατογεύσεις Άγγελος που δίνει μια σακούλα σήμερα τα κρέατα ενός μήνα. Και επίσης στο κρεοπολείο Μιχάλης Μενελάου 29 στον Εύοσμο 771-043. Επιστρέφουμε!
Εδώ είναι το σημείο που τον παρακαλάνε οι φίλοι του. Άντε, σήκω, σήκω. Έλα, δεν θέλω. Ρε, σήκω. Ξέρουν ότι χορεύει καλό ζεμπέτσικο. Έλα! Να σε συνδεύουν πιο καλά. Παρά να σε λυπούνται. Σαν τον Αϊτώνα σε ψηλά. Τι ωραίο, ας φίλε. Τι ωραίο. Γουστάρω αντίπα, φίλε. Γουστάρω, φίλε. Εντάξει, είναι Άρης, αλλά είναι κύριος όμως. Δεν έχει σημασία. Όταν έχω την ανάγκη σου, τι ώρα. Όλες σε αγαπάνε. Εντάξει. Μόλις πάρεις τον κατήφορο, γεια σας. Και οι φίλοι σε ξεχνάνε. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτζη, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Οι ίδιοι άνθρωποι που σου ήταν εκεί για να στο παίξουν φίλοι. Τι έγινε στην αποτυχία. Έτσι είναι, έτσι είναι. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Μπουκάρουμε δεύτερη ώρα. Μην ξεχνάτε, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάγιο έρχομαι. Δεν νομίζω ότι είναι μούτσα στον εαυτό σου. Είναι οι πέντε γραμμές. Σωτήρη Δασκαλάκη, αγόρι μου. Κορύβατα, εσύ. Μην ξεχνάτε λοιπόν, 16 χρόνια νούμερο 1 στα Ελευθέρια. Τα καλύτερα. Έναντι Μασούτη δίπλα στον Αγιώργη. Δεν έχετε φάει πουθενά τέτοια παντσέτα. 705-750 τελιβεριά. Τέντα home, Γιώργος Γιάννης Κατουρτζίτης, μπαμπάς και γιος, 35 χρόνια. Και φυσικά, 35 χρόνια, τέντα και αντιανεμική ζελατίνα και πέργολα. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι η Καλόε έχει βγάλει εκπληκτικό προϊόν, το Bio Diabertil, ειδικό για το διαβήτη. Για σας που έχετε θέματα με το ζάχαρο, ήδη τώρα τρεις μέρες το δοκιμάζω, θα σας πω. Αλλά, αναγνωρισμένο φυσικά από τον ΕΟΦ, από ελληνικά πανεπιστήμια, μην αφήσετε τη φαρμακευτική σας αγωγή, το τονίζουμε. Παράλληλα λοιπόν, από μύρτιλο, από τη φύση, είναι 100% φυτικό προϊόν, το blueberry που λένε στα χωριά μας, κάνετε χρήση, είναι το μπουκαλάκι, έχει 90 κομμάτια μέσα, 90 κάψουλες, 29,90 η τιμή του, από 50 μόνο, για αυτούς που ακούν την εκπομπή, και είναι η προσφορά από την Καλόε, από τον Χρήστο τον Γιάτα, γεια σου Χρήστο μου, που πήρε αποκλειστικά αυτό το δικαίωμα, γιατί δεν είναι ένα φρούτο, ένα φυτό που υπάρχει παντού. Έκανε ολόκληρο αγώνα για να μπορέσει να έχει το Bio Diabertil από μύρτιλο λοιπόν. Στο 23-12-200-500. Παίρνετε τηλέφωνο και ενημερώνεστε. Πάμε στις γραμμές! Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Μήπως γνωρίζετε ποιος είναι ο Μάνος Αντωνόρος? Αυτός ένα μηδέν. Κωστή. Ναι. Ο Μάνος, ναι. Τον έχω ακούσει κανένα δύο φορές σε άλλες εκπομπές. Μία τελευταία ήταν στον Νίκο τον Τζαντζαρά, πριν φύγει από εκεί που ήταν. Ναι. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον ΠΑΟΚ. Ναι, φίλε. Ο είναι γιος είναι του, θέλω να σου πω, ναι, ότι σπουδάζει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ, έτσι. Είναι ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Μπράβο. Ναι, είναι ΠΑΟΚΣΑΚΙ ο γιος του, να ξέρεις. Ναι, μου το έστειλε και ο Φραγκαντώνης, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, δηλαδή από τους λίγους. Τι λες, φίλε? Από την Αθήνα που μιλάνε με τόσο καλά λόγια. Να σου πω κάτι, τσουκνιδά. Και για τη Θεσσαλονίκη. Τσουκνιδά. Ο τρόπος που γράφει για τον ΠΑΟΚ είναι τόσο ΠΑΟΚ, φίλε. Είναι ο άνθρωπος, είναι τελείως μέσα στο πετσί μας. Ό,τι λες τώρα, το έλεγε και ο Νίκος όταν τον είχε βγάλει στον αέρα. Μπράβο. Να μιλήσουν για άλλο θέμα. Μπράβο. Λοιπόν, μα του στείλα, αισθάνθηκα την ανάγκη. Εγώ με αυτούς δεν επικοινωνώ. Δεν έχω και σχέσεις κιόλας με αυτούς κάτω. Λοιπόν, του στείλα mail. Μπήκα στο site, του λέω: έχω γράψει πριν από χρόνια το ΠΑΟΚ είσαι γιατί, που το εμπλωτίζω κάθε χρόνο. Και αισθάνθηκα την ανάγκη. Ναι. Αισθάνθηκα την ανάγκη να σου στείλω. Μου γράψε, φίλε, τι έχεις γράψει εδώ, μου λέει. Πολύ δυνατό αυτό. Αυτό. Ανταλλάξαμε τις απόψεις μας και. Είναι ίσως από τους πιο γνήσιους κάτω που αξίζουν, δηλαδή, και τα άρθρα του στο Sport DNA τα διαβάζω. Τέλος πάντων, είναι από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον αληθινός, παντελονάτος. Έτσι, αυτό. Έτσι. Μα για να γράφει έτσι για τον ΠΑΟΚ κιόλας, αδιαφορείς όλας τι θα του πούνε οι δικοί του, κατάλαβες. Το πρωί έλεγες ότι ποια άτομα, ας το πούμε, στερούνται είτε διακοπές είτε αυτά παλιότερα για να πάνε. Σου έστειλε ένα μήνυμα που λέει ότι ξέρω ένα άτομο που δεν πήγαινε στη δουλειά με το αμάξι να μην χαλάει βενζίνη, να μην δίνει λεφτά σε βενζίνη για να πάρει διαρκεία. Και το έκανε συνέχεια αυτό μέχρι να πάρει το διαρκεία. Μέχρι να συμπληρώσει το ποσό. Εντάξει, ναι, πολλές ιστορίες. Μανώλη, έτσι είναι αυτό όπως το λες. Πολλές. Και έβγαινε κόσμος στο ραδιόφωνο χωρίς να πει ούτε ονοματεπώνυμο ούτε τίποτα. Γεια σου, είμαι ο Χρήστος, ο Δημήτρης. Ο Κώστας, έκανα αυτό. Έκανα εκείνο. Αυτό όμως είναι το ζούμου σου. Αυτό ακριβώς, φίλε.
Αυτό είναι πυρήνα. Όπως το λες ακριβώς. Όπως το λες, αγόρι μου. Λοιπόν, αυθεντικό. Έγινε. Γεια σου, Τσουκνίδα. Bye, bye, bye. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Δεν περιμένατε. Ναι, γεια σας. Σε ακούω πολύ στο βάθος. Ξαναμίλα. Ναι. Πάμε στον Μέθε Μέθε επόμενο. Ναι. Είπες. Καλώς το παιδί. Νόμιζα με έκλεισες. Εγώ Γιώργο να κλείσω εσένα. Τι εγώ Γιώργο. Εγώ όταν εσύ με ξέπλεκα μαλλιά έτρεχες στις παιδιάδες της Τούμπας. Ήμαν αγέννητος. Respect τους παλιούς ρε σου. Ναι, άρα ήσουν υποψήφιος να γεννηθείς. Ήμουνα μέσα στη σκέψη να μην πω κάπου αλλού μέσα στον μπαμπά μου. Καλά εντάξει. Και το κάνω κατάλληλο. Ο Πατατάκης έφυγε στα μάτια, τώρα έρχεται ο Γαριδάκης. Α, ναι. Άλλος αυτή τι είναι ήρωες, σούπερ ήρωες. Ο Πατατάκης, ο Γαριδάκης. Μη συζητές. Ο άνθρωπος αγανάκτησε πριν... Πριν καν ασχοληθεί. Πριν καν. Μπερδευτήκανε, λέει, παλέμαχοι. Τέλος πάντων. Να δουν πώς είναι η γλύκα τώρα, φίλε. Όλοι είμαστε ανήψια της Θείας Δίκης. Ας δουν αυτοί που μας διδωρούσαν πώς είναι. Πόσο χαίρομαι όταν ασχολούνται με εμάς. Ναι, ναι, βγάζουμε. Πεθαίνω. Σε έχω πει, σε έχω πει, σηκώνουμε το πρωί και τα λοιπά και χαζεύω τις ειδήσεις. Ναι. Πάμε στο Sky. Και γυρίζει και λέει ένας τύπος για να πει τα αθλητικά και για τα δύο Ελληνόπουλα που σκοράρανε λέει στην Bundesliga. Ναι. Και λέει για τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο. Το είπε. Λέει, ο... Είναι παοξάκι λέει. Ναι, ναι, είπα. Και τι γύρισε και είπε ο άλλος. Ναι, μην ξεχνάς όμως ότι έμαθε πάλι να παίζει στον Ολυμπιακό. Ναι, λέει, μα εσύ λέει δεν τον κράτησε, λέει έφυγε μικρός. Δηλαδή αμέσως να βάλεις την τραμπάλα το αντίβαρο, μην τυχόν και πούμε. Να πετάξουνε ρε, το φαρμάκι τους δεν παίζουνε. Το χαρείτε το ωραίο όλο αυτό, το καταλαβαίνετε. Είναι τόσο ωραίο, δηλαδή είναι τόσο ωραίο αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι πετυχαίνουμε σε αυτό που κάνουμε, το καταλαβαίνετε. Και εκεί που κουφάθηκα φιλαράκι, στην ΕΡΤ, θα σας δείξω τι έκανε λέει, η Λίβερπουλ, ναι. Που πήγε λέει, σε νοσοκομείο με αυτή την ασθένεια που έχουν τα παιδάκια, ναι. Και πάνε σε έναν πιτσιρικά όπου ήταν ο παδός της Εβερτόν με το κασκόλ. Ναι. Και όπως μπαίνουν μέσα στο δωμάτιο μου, τους κάνει με το χεράκι του, φύγεται. Κωστή μου του σχεδιώχνε μέχρι και τα δώρα που του πήγανε, δεν τα πήρε ο πιτσιρίκος. Μιλάμε για ένα αγοράκι. Φίλε, τα παιδιά είναι ό,τι πιο ωραίο. Εσύ έχεις παιδιά, έχεις και γόνια τώρα. Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις. Τίποτα. Εγώ τώρα σου λέω, το βιώνω ειδικά με το μικρό που μία φορά τον πήγα σε ανοιχτή προπόνηση και όταν περνάμε απ' έξω για να πάω στο πατρικό μου, πακ, κάνει τα χέρια έτσι. Καταλαβαίνει βέβαια, βλέπει και τι αρέσει τον μπαμπά. Κατάλαβες. Τα σημερινά παιδιά έχουν τρομερή νοημοσύνη από τη γέννα του με το που γεννιούνται και που είναι μέσα στην κοινωνία. Τι έκανε προχθές η δική μου εγγόνη, η μικρή μου, 15 μηνών. Ναι. Μια συγκάτοικος έφερε μια κούκλα με πιπίλα. Ναι. Και βγάζει την πιπίλα, ξέρω, και άρχισαν και κλαίει και κάτι και τα λοιπά. Ναι. Και προσπαθούσε μετά από λίγη ώρα να βάλει την πιπίλα και δεν μπορούσε. Όποτε γυρίζει την κούκλα, την πετάει στο μαξιλάρι και τη ζουπούσε για να σταματήσει. Άκου το άτομο, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω το παιχνίδι της, το Σαββάτου, μεγάλη προσοχή. Απόλυτη. Θα λέμε συνέχεια. Που όσοι πήγαν στον Πατανιά περάσανε. Θα λέμε συνέχεια. Συνέχεια θα λέμε. Συνέχεια. Πού είναι η κυρία Δίδη μας, την αποθύμησε, δε. Ακούει και ελπίζω να είναι καλά. Είσαι σίγουρος. Σίγουρος δεν είμαι, δεν έχω επαφή. Είναι καλά η κυρία μας αυτή. Θα πάρει. Έγινε, την καλή φιλιά, μου πέρα. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888, καλημέρα. Ναι! Βασίλη! Έλα, γοράκι μου! Έλα, μπήλεις εδώ! Sport Billy! Βασίλη, καλημέρα! Τι γίνεται? Καλά είσαι! Μην μου πεις ότι δεν το έχεις ακούσει άλλη φορά. Όχι, αλήθεια σου λέω. Πλάκα μου. Δεν έχει αλήθεια σου λέω. Μα έχουμε πτωχή. Μου άρεσε πολύ, ρε φίλε, γιατί αν δεν το κάνει επίτηδες. Δηλαδή και όχι, δεν το κάνει πολύ φυσικά. Όχι, δεν το κάνει επίτηδες. Δεν μπερδεύτηκε, ρε παιδί μου. Βλέπεις, καλά, δηλαδή αυτός. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε ένα συνακροάτη ο οποίος παίρνει τηλέφωνο ένα δευτερόλεπτο. Ξέρω εγώ πριν, δεν ακούει μετά και πριν ας πούμε που δεν έχει Facebook κάτι, δεν ξέρει κοτσίτη ταρός. Δεν ξέρει φίλε, δεν ξέρει. Πού είσαι παράλληλο σύμπαν. Με είχε καταχωρήσει Βασίλη, Μπίλι, Βασιλάκη.
Τι να κάνω τώρα, να το χαλάσω. Δεν υπάρχει, φίλε. Αυτά είναι τόσο ωραία. Εγώ ψοφάω για τέτοια, Ανδρέα, γιατί. Γιατί έχεις brand name τώρα, έτσι. Κωστής Θεσσαρός, brand name. Τι brand name, brand pit. Brand pit έχω. Θα πάει ένας τώρα πει, το ξέρεις, φιλαράκι το βρώ, ακούς Βασίλη. Εμένα γιατί μου αρέσουν αυτά, γιατί είναι αυθόρμητα, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι φτιαχτά, ρε παιδί μου. Είναι αυτά τα οποία είναι τα ασχεδίαστα, τα απρογραμμάτιστα. Είναι τα πιο ωραία, όπως και το άλλο το ηχητικό, φίλε, που κάνω την Μπαρμπάκου και ο άλλος νομίζει ότι είμαι η Ελένη. Και μου μιλάει μαλακώδη φωνή. Δεν υπάρχουν, φίλε. Καλά, αυτό, εντάξει, αυτό ειδικά με έχει μπερδέψει τώρα, να πούμε. Τέλος πάντων, ακούς Μπαρμπάκου, βγαίνει διαφήμιση Τσατσαρός. Ακούς Τσατσαρός, βγαίνει διαφήμιση Μπαρμπάκου. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Λέγεται και αλλαξοποπιές. Και λες, τι έγινε αυτή. Τέλος πάντων, εγώ για τον Βασίλη πήρα τηλέφωνο. Για τον Βασίλη. Γιατί για τον Μπάουκ θα πάω τα Χριστούγεννα μετά την Τεσσάρα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Θα πάω τα Χριστούγεννα. Εντάξει, χαλάρωση. Αγόρι μου. Με Τρίκαλα πότε παίζουμε μετά τον Πλατανιά. Έλα, Κωστή, και το Σάββατο φυσικά αιμοδοσία, μην ξεχνάμε. Εννοείται. Όχι μόνο αιμοδοσία, ψέματα. Αιμοδοσία και ρουχαλάκια. Και ρουχαλάκια, έτσι. Ελάτε να κάνουμε το καλό. Είναι τόσο ωραίο να δίνεις. Γεμίζεις τόσο πολύ μέσα σου με ομορφιά. Η φιλανθρωπία είναι βασικό για τη ζωή ενός. Για να αναπτυχθεί ένας άνθρωπος είναι βασικό. Αν δεν είναι φιλάνθρωπος, σημαίνει πολλά. Ότι δεν είναι πολλά. Είπαμε, όσο έχουμε μικρόφωνο, όσο έχουμε υγεία για να είμαστε πίσω από το μικρόφωνο, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Αυτό είναι πυρήνας, είναι αρχικός όρος. Προϋπόθεση για το ζου μου σου. 100%. Γι' αυτό σ' αγαπάω. Γιατί είσαι αυτός. Αγόρι μου. Φιλιά, φιλιά. Έτσι, έτσι. Η μάνα μου αυτό λέει. Αχ, Βασιλάκι, αγόρι μου. Εσύ. Ο πρωτότοκος. Φιλιά, γεια σου, Ανδρέα, Κρήτα. Γεια. Ναι, καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας και εσείς αν θέλετε. Ναι. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις. Έλα, αγοράκι μου. Αμένιος από Χανιά είμαι. Τι κάνετε. Ο Δημήτρης. Μένιος. Έλα ρε Μένιο. Με τον Δημήτρη, Δημήτρη είστε παρέα, είστε αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Έχεις τους χαιρετισμούς του πάντα μου, λέω να το φέρνεις, να το δουλείς τα χαιρετίσματα. Αγόρι μου, αγόρι μου. Είστε έτοιμοι, ετοιμάζεστε να υποδεχτείτε την καψούρα το Σάββατο. Ετοιμαζόμαστε, Κωστή, αλλά μας ξενερώσαν να πούμε, πήγαν και βάλανε το εισιτήριο να πούμε, υπάρχει 30 ευρώ, δηλαδή δεν είναι δυνατόν στις μέρες μας τώρα να πούμε. Είναι ντροπιαστικό. Προκλητικό, φίλε. 30 ευρώ μπορεί να περάσει μια εκπάς και παίρνεις κρέατα 30 ευρώ και περνάς ένα μήνα, φίλε, να τρώνε τα παιδιά σου. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Είναι δηλαδή, ξεφτύλα. Σου λέω ο Δημήτρης έχει, θα φέρει και το γιο του. 60 ευρώ, δηλαδή με τον γιο του. Ρε, 60 ευρώ, ο άλλος είναι άνεργος, δεν έχει να πληρώσει. Πώς το λένε αυτό του Πλατανιά, μαθιουδάκι, πώς το λένε. Ναι, μαθιουδάκι. Μα είναι δυνατό, ρε φίλε. Δηλαδή να έρθουν τα παουξάκια που είναι άνθρωποι λαϊκοί, λαϊκά στρώματα είναι. Θα έρθουν και θα τους ξεζουμίσεις. Θα κάνουν και ένα κάρο χιλιόμετρα για να έρθουν. Είτε από αέρα, είτε από θάλασσα, είτε από οτιδήποτε ξέρω εγώ. Και αυτοί που θα έρθουν από Ηράκλειο, δηλαδή. Και αυτοί δηλαδή. Όντως. Δηλαδή είναι δυνατόν 30 ευρώ, ρε παιδιά. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ δεν έχει 30 ευρώ το εισιτήριο. Ναι, δεν έχει 30 ευρώ το εισιτήριο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το έλεγα και χθες, πραγματικά είναι. Κατάπτυστο είναι αυτό. Λες και έρχονται οι άλλοι από την Ελβετία, να πούμε, και από τη Γαλλία που είναι καλοζωισμένοι. Αφού τα ζείτε, βρε, τα προβλήματα της κρίσης. Εκεί να τον ξεζουμίσουμε, φίλε, τον άλλο. Βλέπουν ότι είναι τελευταία χρονιά και προσπαθούν να, ό,τι μπορούν να αρπάξουν. Τι να πω, δεν ξέρω. Πιθανό και αυτό που λες. Πάντως εμείς θα πάμε, Κωστή, και εντάξει, τι να κάνουμε. Κάτι άλλο θα στερηθείς. Έτσι είναι, τι να κάνεις. Θα πάμε, τι να κάνουμε. Μια φορά έρχεται, μπορεί να είναι και τελευταία φορά που έρχεται η ομάδα, θα πάμε. Αλλά θέλει προσοχή το μάτς. Θα συμφωνήσουμε να. Προλαλήσατε που μίλησα ότι θέλει προσοχή το μάτς, γιατί και εμείς έχουμε πολλές ελλείψεις. Αυτά τα δώσουν όλα, να πούμε. Αυτό λένε τώρα στα ράδια και σε αυτά. Απόλυτα. Να τα δώσουν όλα για την τελευταία αγωνιστική. Μην χύσουμε την καρδάρα με το γάλα. Τώρα είπαμε να κάνουμε καλές γιορτές. Να την πατήσουμε την Πλατανιά, να πούμε. Αλλιώς χάνει την οποιαδήποτε αξία της η νίκη επί του Βάζελου. Ναι, παιδιά, μην ρίξουμε πάλι την καρδάρα. Δηλαδή, τις ζωές μας τις χάσαμε πολύ νωρίς. Με Λάρισες, με Λιβαδιές, με Απόλλωνες, με Πανιώνες. Τα χάσαμε τις ευκαιρίες που. Τώρα δεν έχει. Πρέπει να πάμε σε ρή μέχρι τον Γαύρο. Έτσι. Απόλυτη. Φιλιά σε όλα τα παιδιά. Αυτό θέλω να σου πω. Φιλιά, Παοξάκι μου. Σε όλα τα παιδιά, στο Δημήτρη και στα παιδιά στα Χανιά που είναι τόσο ενεργός και αγαπημένος σύνδεσμος. Κρατάτε τη σημαία του Πάουξ στην Κρήτη ψηλά. Φιλιά, πολλά. Ευχαριστώ. Γεια. Να είστε καλά. Όποτε έρχονται τα παιδιά, συναντιόμαστε και όλο τον Δημήτρη. Έχουμε και φιλία ετών. Πραγματικά υπέροχοι τύποι.
Στην Κρήτη αγαπούν πολύ τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ, θέλω να σας πω. Έχει πολύ αγάπη. Ναι, καλημέρα! Γεια σας. Καλώς είσαι, Κώστας. Γεια! Ich bin's. Θες, μπέβες του! Der 1-0. Την έφερα, Κωστή. Δεν πάει στα γερμανικά. Γιατί δεν πάει στα γερμανικά. Εφόσον δεν έχει μείνει τα ελιξία. Ο Ηλίας ο Σταφυλίδης από τη Δία, από έτσι μπορεί. Αγόρι μου, αγόρι μου, τι κάνεις. Τι κάνεις. Καλά, καλά, μια χαρά. Σε βλέπω, είσαι ενεργός στο Facebook, στην ομάδα, είσαι συνέχεια μέσα, σε χαιρετάω κάθε μέρα, φίλε. Το βλέπω. Ήθελα να πω και εγώ μια ιστορία. Το 96 για κάποιο διάστημα ήμουνα στο νοσοκομείο και είχε ένα μπετσιρικά μέσα που έφερε εξίδικο κασκόλ. Ναι. Και το είχε κρεμάσει στο κρεβάτι. Και με το που μπαίνει μια νοσοκόμα Μαρία, τη λέγανε, το θυμάμαι ακόμα, ναι. Με το που το βλέπει το κασκόλ στον τέταρτο όροφο, ναι. Ανοίγει το παράθυρο, παίρνει το κασκόλ και ζάφτα έξω από το παράθυρο. Όχι ρε φίλε, νοσοκόμα φιλιντάρι χάνε από τον κύριο. Μιλάμε, ο πιτσιρικάς τρελάνηκε. Πλάνταξε. Μπράβο ρε, τι νοσοκόμα! Το παιδάκι, το καημένο, φαντάσου. Πολύ φάση, πολύ φάση. Ήθελα να δώσω χαιρετίσματα σε όλα τα ζυμαζάκια. Αγόρι μου. Γερά να πάει η ομάδα μπροστά. Έτσι. Και έτσι όπως φαίνεται, πρωτάθλημα φέτος μπάσκετ, μάλλον του χρόνου μπάσκετ δούμε. Εντάξει, θα δούμε. Ας είμαστε μέχρι το τέλος κοντά εκεί και θα δούμε. Έχουμε την ελπίδα μας, θα γίνουν και τρεις κινήσεις οπωσδήποτε τώρα το χειμώνα. Αριστερό μπακ, στόπερ αντί του Σαμπράνο και ένας επιθετικός. Και να συνεχίσει έτσι η ομάδα. Με τα Ελληνόπουλα μέσα 4-5 που νιώθουν να παίζουν οι πιο φορμαρισμένοι. Ο Λουτσέσκου να μην ξανακάνει ίδια λάθη. Και είμαστε αισιόδοξοι. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Με καρδιά και μπροστά. Ζούμου σου. Έτσι, έτσι. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, αγοράκι φιλιά, μου. Φιλιά. Γεια σου, Σταφυλίδη. Σταφυλίδη που είπα τώρα. Τι καημός. Να, αριστερό μπακ. Έτοιμος. Πρωτοκλασάτος. Δεν παίζει στην Augsburg. Έκανε μουτσούνες που δεν τον έδωσαν στο Αμβούργο. Πήγε το Αμβούργο, έδωσε νομίζω 7 και ήθελε 10 η Augsburg. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά αυτό είναι, φίλε, αριστερό μπακ που είσαι σε επίπεδο Βιερίνια, έτσι. Σε επίπεδο Πρίγιοβιτς, σε επίπεδο Μαουρίσιο, σε επίπεδο Πέλκα. Είσαι σε ένα τέτοιο επίπεδο. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις αλλού τίποτα. Έρχεται αυτός, απλά το παιδί μπορεί να έχει φιλοδοξία. Σου λέει κάτσε. Ακόμα πόσο είναι, Σταφυλίδης είναι 23, 24, κάπου τόσο. Του λέει φίλε, θέλω να παίξω 4-5 χρόνια ακόμα, Ευρώπη. Άσε με. Εκεί είναι ένα θέμα αυτό, κατάλαβες. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Σε σας μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς, γιατί δεν μας μιλάτε. Auto Care. Οτιδήποτε θέλετε από αξεσουάρ αυτοκινήτου, 9-32-281. Λαμπράκι 33 και χιονοαλυσίδες και χιονοκουβέρτες και spikes spider και track σύστημα αντιολουστητικό και κουκούλες αυτοκινήτων και καλύματα και γυαλοκαθαριστήρες και τα πάντα. Ο πιο έμπειρος στην πόλη είναι χρόνια ανεβαίνοντας για το γήπεδο εκεί στη Λαμπράκι 33 Auto Care, αξεσουάρ αυτοκινήτων. Πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας. Πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε, κληρώνουμε σακουλάρα κρέατα από το κρεπολείο Κοτονοστιμιές Κρεατογεύσης Άγγελος στην Νάπολη. Βάλε λίγο το χαλάκι, βάλε. Αγόρι μου. Καημό την τέρτη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ελάτε να δώσουμε. Ελάτε εσείς που δεν το έχετε ξανακάνει. Να δώσετε ματάκι. Απόλυτη ασφάλεια χωρίς κινδύνους. Να πούμε ότι ύστερα από σχετική ερώτηση, από σχετική παράκληση από το ΑΧΕΠΑ, χθες μίλησα με την υπεύθυνη, μας ζητούν αν μπορούμε να δώσουμε και δείγμα για μυελού των οστών. Τι είναι, απλά σου παίρνουν λίγο σάλιο, τίποτα άλλο. Και λέμε, επειδή είπαν τις προηγούμενες φορές είχατε τόσο πολύ κόσμο, μπορούμε. Λέω, απλά θα ρωτάτε κάθε φορά αυτόν ο οποίος δίνει αίμα. Θέλεις, αν θέλει. Μου λέει, τι είναι, λέει, λίγο σάλιο παίρνουμε. Θα ρωτήσετε πρώτα. Εννοείται, κύριε Τσατσαρεύ, ότι θα ρωτήσουμε, φυσικά. Ελάτε, φέρτε ρούχα, να δείτε τι όμορφα που θα αισθανθούμε. Σάββατο μεσημέρι θα είμαστε γεμάτοι. Θα είμαστε γεμάτοι. Από αγάπη, θα είμαστε γεμάτοι ικανοποίηση που βοηθήσαμε τον συνάνθρωπό μας και με το αίμα μας θα σώσουμε ζωές και με τα ρούχα που θα ζεστάνουμε κάποιο κοκαλάκι ανθρώπου ο οποίος τουρτουρίζει από το κρύο και θα μετά το Σάββατο το βραδάκι θα δούμε και την Παοκάρα να κάνει το διπλό και είμαστε πλήρεις. Πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή, πόσο απλή και πόσο ωραία. Τίποτα από αυτά που σας είπα δεν κοστίζει χρήματα και είναι τόσο πολύτιμα. Απλά
και όμορφα. Ζούμου σου λέμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μπουκάραμε, μπουκάραμε. Επιστρέφουμε. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Έχω πει, χαίρομαι πάρα πολύ όταν έρχεστε από μακριά. Έχουν κατά καιρούς έρθει άνθρωποι στο στούντιο από τη Μελβούρνη, από το Ελσινκί, από την Κοπενχαγή, από τη Μοζαμβίκη, από τη Βενεζουέλα, από παντού. Σήμερα έχουμε από πιο κοντινή απόσταση, αλλά Ελλάδα όμως, γιατί και εκεί χτυπάει η καρδιά της εκπομπής. Ο φίλος μου ο Νίκος Παπαδόπουλος, που είναι από τους πιο αγαπημένους. Σας έχω πει το περιστατικό που μπαίνει ο αδερφός μου σε ένα φαρμακείο στην Χαγιά και όπως μπαίνει μέσα, ακούει την εκπομπή στα ηχεία, βλέπει κασκόλ του ΠΑΟΚ, σημαίες, αυτά, φανέλες, τα πάντα όλα εκεί. Και κάτσε να το φτιάξουμε εδώ πέρα, περίμενε. περίμενε, να το φτιάξουμε. Όχι καλέ που κάνετε ζημιά. Απλά θα το βιδώσουμε. Απλά θα το βιδώσουμε. Άστο τώρα, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ σε μένα. Έλα εδώ σε μένα. Λοιπόν, έχουμε, ελάτε, ελάτε κυρία μου, ελάτε κυρία μου εσείς. Είναι η σύζυγος του Νίκου του Παπαδόπουλου, δασκάλα που ήρθε με το σχολείο από την Πάτρα. Ελάτε κοντά, ελάτε. Πιο κοντά, πιο κοντά. Εδώ. Καλημέρα. Πείτε μας από πού έρχεστε, πού πηγαίνετε, γιατί ήρθατε. Ερχόμαστε από το Γενικό Λύκειο κάτω Αχαΐας. Έχουμε έρθει 5 ημέρες στην όμορφη πόλη σας. Και μάθαμε για αυτό το, για αυτό το φιλανθρωπικό σκοπό και ήρθαμε για εμείς να βοηθήσουμε. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθαν μια τσάντα γεμάτη ρούχα, γεμάτη πράγματα για το σκοπό που έχουμε, για το φιλανθρωπικό μάζωμα που απλά κάνουμε. Απλά χάνουμε την ομοδοσία. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Άλλη φορά θα κάνετε. Ναι, ναι. Τι, τι ομάδα είμαστε. Παναθηναϊκή, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Εσύ κοπέλα μου. Εγώ δεν ασχολούμαι. Τι ωραία, φίλε. Τι ωραία. Βλέπεις η γυναίκα πώς είναι διπλωμάτισσα αμέσως. Λέει τώρα γιατί να ανοίγω τώρα. Λοιπόν, δεν πειράζει εδώ που ήρθες τώρα. Αντιολυμπιακός όμως. Α, να είδες, να, ήδη βρήκαμε ένα κενό. Ναι. Ήδη βρήκαμε ένα κενό. Ελάτε λίγο πιο κοντά, έλα κυρία μου, έλα κυρία μου. Δώσε εδώ χαιρετίσματα. Πού θέλουμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα μας. Τον Νίκο που ακούει. Τον Νίκο που κοντεύει να σκάσει και από τη ζήλια του. Από τη ζήλια του, έτσι. Α, αυτά είναι. Έτοιμος. Αυτά είναι, αυτά είναι. Θα μείνετε μέρες, έχετε έρθει την πενταήμερη. Την Δευτέρα θα φύγουμε την Παρασκευή. Πάρα πολύ ωραία. Πέντε, δεν εντάξει, εντάξει, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να μας επισκεφτείτε, που φέρατε πραγματάκια για τα παιδιά, για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη το Σάββατο, που θα κάνουμε την αιμοδοσία μας και την συλλογή ρούχων. Να ξέρετε, σας αγαπάμε και ας είστε μακριά, να το έχετε υπόψη σε αυτό. Καλά, δεν έχει σημασία. Τα χιλιόμετρα δεν μας. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς. Να είστε πάντα αγαπημένοι, να είστε πάντα ευτυχισμένοι, να δώσει πολλά φιλιά στον Νικόλα. Θα δώσω, να είστε καλά. Έτσι, δείξε κατανόηση. Μου λέει έξω η γυναίκα, λέει, είναι άρρωστος με τον ΠΑΟΚ. Άρρωστος. Λέω, το καταλαβαίνω, ομοιοπαθής. Φέρω με την πρώτη ευκαιρία. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Αυτό δεν το συζητώ. Με την πρώτη ευκαιρία και να συναντηθούμε και εκτός ραδιοφώνου να τα πούμε. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Σας φιλούμε και σας ευχαριστούμε. Και τον πάω κανονικά. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τα λες, είδες. 5 λεπτά στο στούντιο, σε έκανα ίδιο. Εμείς θα το παίρνουμε. Φιλιά πολλά, φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε στο καλό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Αυτό είναι. Απ' την άλλη άκρη της Ελλάδας ήρθαν οι άνθρωποι. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Και φέρανε τα πράγματα, τα ρούχα τους για το Σάββατο. Πάμε, πάμε, πάμε να πάρουμε γραμμές. Να υπενθυμίσουμε ότι κληρώνουμε μία σακούλα κρέατα με τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο. Από τις κοντονοστιμιές κρεατογεύσης Άγγελος στην Νεάπολη. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Και sorry που περιμένατε. Δεν πειράζει. Έλα αγόρι μου. Άκης. Έλα Άκη. Και 2 ώρες να περιμένω δεν με πειράζει. Ήρθαν οι άνθρωποι τώρα βλέπεις, δηλαδή πραγματικά συγκινητικό. Ήρθαν την εκδρομή τους και σκέφτηκαν να φέρουν και πράγματα για τα παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για παιδιά, μπράβο και στο Νίκο πώς τον είπες. Άρρωστο παοξάκι. Ναι. Κωστή, εγώ δεν θα μπορέσω να πάω Κρήτη. Okay. Έχω ένα πρόβλημα. Ελπίζω να είναι περαστικό το πρόβλημά σου. Είναι, είναι, Άρα. Είναι. Αλλά τέλος πάντων, στεναχωριέμαι που δεν θα πάω. Αυτό είναι το, γι' αυτό στεναχωριέμαι πιο πολύ. Λοιπόν, η UEFA τους έδωσε μια προθεσμία αυτούς. Ναι. Παναθηναϊκό. Ναι. Τι προθεσμία. Σε πρώτη φάση θα μείνουν εκτός Ευρώπης. Σε δεύτερη φάση δεν θα κάνουν μεταγραφές. Αυτό σε τρίτη σίγουρο. Φάση θα πέσουν στη ΓΑΜΑ Εθνική και θα μείνουν εκεί 3 χρόνια. Λοιπόν, να σας πω κάτι, λίγα πράγματα που γνωρίζω για τον Θοδωρό. Πώς το λένε αυτόν, ναι, το Τσιπίτα. Το Τσιπίτα. Λοιπόν, κάθε χρόνο, πάρα πολλά χρόνια, έδινε 500.000 ευρώ το χρόνο, ναι, για την ομάδα. Ναι.
και άλλοι 4-5 δίνανε λεφτά. Άρα αυτός που έκανε τον πρόεδρο ήταν διαχειριστής. Ο διαχειριστής έβαλε την ομάδα μέσα, πρόσεξε. Καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέω? Βέβαια, πώς δεν καταλαβαίνω. Α, μπράβο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, καλά θα είναι να μπουν και αυτοί στο κλαμπ των καημένων, μετά την ΑΕΚ, τον ΆΡΕ και άλλες ομάδες. Γιατί, έτσι δεν είναι? Των καμένων. Καημένων. Ναι, και καμένων. Και έτσι. Το βάζουμε και έτσι, δεν πειράζει. Καμένη. Θεία θέμα... δίκη, αδερφέ. Ξέρεις τι σημαίνει θεία δίκη? Πόσα βράδια έμεινες άϊπνος από τη στεναχώρια σου? Εγώ έμεινα πάρα πόσα βράδια, πολλά βράδια. Πόσες γκρίζες τρίχες στο κεφάλι σου, φίλε? Εγώ έχω πόσα, μαύρα πόσα, μαλλιά. Πόσα μάτια γεμάτα. Άκουσε. Άσε, φίλε, άσε τώρα που ακούω τώρα για fair play. Λίγη ντροπή ρε δεν έχετε? Ντροπή σας, φίλε. Μιλάτε για fair play. Άκου να σου δύο πραγματάκια και θα κλείσω. Ναι. Εγώ έχω μαύρα μαλλιά, λίγους γκρίζους στα αυτιά. Δεν θα μου κάνουν τα άλλα τα μαλλιά άσπρα. Είμαι στα 54 μου. Λοιπόν, και θα τιμωρηθεί ο ΜΑΚ. Πρέπει οπωσδήποτε με πρόστιμο να τιμωρηθεί ο ΜΑΚ. Γιατί μας έκανε να μην χαρούμε άλλα δύο γκολ. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ήταν, εγώ εκεί ήταν, να σου πω κάτι. Και μην ξεχνάς ότι εγώ ήμουν αυτός που φώναζα ότι τελειώστε τους. Τα παιδιά τα βλέπω σχεδόν κάθε μέρα στην προπόνηση. Γυαλίζουν το μάτι τους. Έτσι. Γύρισε το κουμπί στην Ξάνθη. Είχε κάπου, νομίζω η Φόρτσα ήταν το πρωτοσέλιδό της. Ότι γύρισε ο διακόπτης, γύρισε το κουμπί. Αυτό ακριβώς έγινε στην Ξάνθη. Εμείς που γνωρίζουμε, γιατί εγώ πηγαίνω συνέχεια στην ομάδα και στις προπονήσεις, γνωρίζω τα παιδιά. Γι' αυτό και φώναζα τόσο καιρό. Κάντε το. Όπως οι ξένοι έρχονται να πληρωθούν. Εσείς πρέπει να το κάνετε διπλά. Γιατί και για τα λεφτά δεν λέμε ότι δεν θα πάρετε λεφτά, θα τα πάρετε τα λεφτά. Αλλά κάντε για αυτό το ρημάδι ρε, το σήμα ρε, τη φανέλα ρε. Για σας το κάνετε. Έτσι. Είδες τι έγινε κάτω στη πέλα. Το λέω συνέχεια. Δεν έχετε φανταστεί, εσείς που φοράτε τη φανέλα και ξέρω ότι ακούτε ή ακούν οι δικοί σας άνθρωποι, οι φίλοι σας, ο περίγυρος, ο γείτονας, ο προποτζής, οποιοδήποτε. Δεν έχετε φανταστεί τι θα βιώσετε αν πάρετε το πρωτάθλημα. Ή μάλλον να το πω καλύτερα, όταν πάρετε το πρωτάθλημα. Δεν κοίτα, μπορείτε να φανταστείτε αυτό που... Πωστή, δεν θα πατάτε στη γη, το καταλαβαίνετε. Ότι ο κόσμος θα σας πηγαίνει στις πλάτες του παντού. Δεν θα έχετε επαφή με το έδαφος πλέον. Έτσι. Ρωτήστε αυτούς που... ρωτήστε, πιάσε τον Μπάπριτσα και ρώτησε τον Μπάπριτσα. Πιάσε τον Λεντιάδη, ποιο Μπάπριτσα τώρα. Πιάσε τον Λεντιάδη, πιάσε τον Δαμανάκη, πιάσε τον Κουερίνο, πιάσε και μιλήστε τους. Οι άνθρωποι γέρασαν. Ακόμα όταν μιλάει ο κόσμος μαζί τους, ξέρετε τι τους λέει? Ρε εσύ, πώς την έκανες εκείνη την κεφαλιά? Πώς ανέβηκες στον κάγκελο? Πώς έβαλες εκείνο τον γκολ? Ακόμα μιλάνε, είναι άσβεστο αυτό το πράγμα. Εγώ επειδή τα λέω και τα παιδιά, έτσι τα λέω, να ξέρετε. Αυτά που λέει τώρα ο Λοντιάδης και οι υπόλοιποι λίγοι που είναι, λίγοι και ο συγχωρημένος ο Παρίδης και άλλοι και άλλοι και άλλοι, κάποια στιγμή θα έρθετε στη θέση τους. Τα χρόνια έρχονται. Κανονίστε να λέτε ωραία πράγματα. Μόνο για αυτή την ομάδα. Δεν μας νοιάζουν για τις άλλες. Έγινε, Άκη. Και σε φιλό. Ο Πλατανιάς είναι πιο δύσκολος από τον Αθηναϊκό, να ξέρετε. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Φιλιά. Ιδιαίτερη προσοχή θα λέμε συνέχεια για τον Πλατανιά. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Υπενθυμίζουμε Κλιμάρτ. Ό,τι θέλετε από κλιματισμό Daikin. Ψήξη, θέρμανση. Και ο ΣΕΣ Κωνσταντίνος νούμερο 1. Στις τοποθετήσεις, αντλίες θερμότητες, κεντρικά συστήματα VRV, λέβητες αερίου, γραβιάς 67, 917, 646, Κλιμάρτ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Βασικά τώρα μόλις θα μάθεις ένα ΟΠΑΠ να παίξω λίγο στοίχημα. Ναι. Να παίξω λότο, τζόκερ, με το που χτύπησε το τηλέφωνο, ναι. Έβγαλα γραμμή. Δηλαδή, αγόρι μου, αυτό, δηλαδή. Αγόρι μου. Δεν το πιστεύω, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έλα Μαλαμίση, έλα. Τίποτα. Δεν ήθελα μόνο κοστά να σου πω πρώτον, πες κάτι λίγο για τον έρανο αγάπης που κάνουμε, για το πράσινο τσίρκο. Να ναι, και εκεί. Μήπως άπρεπε μαζί με την αιμοδοσία και τα ρούχα να φέρουμε και τον οβολό μας. Ένα πενιντάρικο, ένα πενιντάρικο, σάρευτο βέβαια. Ό,τι έχει καθένα, όχι, παιδιά. Μου κάνει εντύπωση. Διαβάζω γι' αυτόν, λέει ο Μίστερ Τσιπίτα, λεφτά, τρομερά deals αυτά με τη Βιβάρτια, με το έτσι, με το αλλιώς. Μιλάμε για πολύ δυνατό παίκτη.
Και η πρώτη δήλωσή του, παιδιά, να μαζευτούμε και να βάλουμε όλο ένα πενιντάρικο. Σοπάρε, δε φέντη. Εσύ ένα που ήσουν, άρε. Όχι, δεν το είχε σκεφτεί κανένα αυτό, ρε. Εσύ πρώτο, μόνο σου το σκέφτηκε. Είχε και βοήθειε. Ωραίο, ρε. Είναι. Δηλαδή, μαζεύεται ο λεφτά και λέει, ελάτε, ξυλωθείτε εσεί για να κάνουμε εμεί τον πρόεδρο μετά. Κατάλαβε. Κοίταξε. Κωστή, αυτό που θέλω εγώ, την επόμενη αγωνιστική που παίζουμε και κάτω του λεωφόρο, θέλω να είμαστε 4 βαθμού, μάλλον 7 βαθμού πάνω από τον πρώτο. Πάνω από τον άκο, γιατί θα σκυλιάσουν αυτοί, αν υπάρχουν ακόμα. Αυτό ακριβώς, ρε παιδί μου, αυτό ακριβώς. Γιατί στο 90, ρε παιδί μου, δεν θέλω να πάρει μπάλα. Όχι, γιατί υπάρχουν τώρα με την ανοχή του κράτους, με τα στραβά μάτια της Ομοσπονδίας, γι' αυτό υπάρχουν. Κανονικά δεν έπρεπε να πάρουν άδεια. Χρωστάνε μέχρι και στις γλάστρες που είναι έξω από το γήπεδο της λεωφόρου. Δεν θα έπρεπε. Θέλω να μάθω για ποιο λόγο έπεσε πρώτον. Ο Ηρακλής, φίλε, έπεσε για το 1% από τα χρήματα που χρωστάνε αυτοί. Και αυτοί πήγανε στην UEFA, παρακαλώ, και τι λέγανε, ότι έχουμε πλάνο για να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε κάτι, ναι, ή κάποια, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει επενδυτής στην Ελλάδα και γενικά δεν υπάρχει, νομίζω, επενδυτής πλέον που θα είναι τόσο χάζος, που θα δώσει τόσα εκατομμύρια για να σώσει ένα σύλλογο. Ακριβώς. Τόσο χρεωμένο. Δηλαδή, μην κορδεύουμε σε αυτούς μας. Παιδιά, ρίξτε τους. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Και αν θέλει και η Νόβα και κάθε Νόβα ότι το πρωτάθλημα δεν θα είναι ανταγωνιστικό, κάνουν λάθος. Θα είναι πολύ ανταγωνιστικότερο χωρίς τον Παναθηναϊκό. Και σιγά σιγά θα πρέπει να καταλάβουν και κάποιες ομάδες που δεν τα έχουν, ότι θα πρέπει να αποχαιρετήσουν λίγο την κατηγορία. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Εμείς θέλουμε ένα πρωτάθλημα που να μπορούν να συμμετέχουν σύλλογοι που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά δεδομένα. Τέλος. Α, χρωστάς, κύριε, χρωστάς παντού. Απλά, ακριβώς. Όποιος δεν μπορεί, δεν γίνεται. Και δεν μπορεί, φίλε, κάποιοι να είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Δεν γίνεται. Όχι, πρέπει κάποια στιγμή, και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει λίγο και η νέα ΕΠΟ και όλοι τους να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο και να πούνε, παιδιά, κοιτάξτε, δεν έχετε, γεια σας, καληνύχτα, η επόμενη, τι να κάνουμε, ποιος είναι ο επόμενος, αυτός. 10 ομάδες θα παίζουν, τελείωσε. Ακριβώς. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα, δηλαδή τι σημαίνει η Νόβα, δηλαδή τον Ηρακλή μέσα σε μία νύχτα δεν είπε τίποτα κανένας, μπαμ, ρίξε τον γάμα εθνική, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι το μεγαλύτερο όνομα. Μα βλέπεις, ψάχνονται τώρα να αλλάξουν τα αρθράκια. Να βάλουν, δηλαδή, θα είναι το σκάνδαλο της 50ετίας, να πούν τι, ότι όποιος μειώνει το χρέος του θα μπορεί να παίρνει άδεια για να κάνει μεταγραφές. Δηλαδή, χρωστάει 80, θα πάει να πει, πλήρωσα 1 εκατομμύριο και χρωστάω 79 εκατομμύρια. Άρα μείωσα το χρέος μου. Δώσ' την άδεια. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή, τώρα, έτσι. Κατάμουτρα. Κουράστηκε ο κόσμος να βλέπει τα ίδια και τα ίδια. Κουράστηκε ο κόσμος να βλέπει, ρε παιδί μου, τροποποιήσεις σε νόμους. Βαρέθηκε να βλέπει, ρε παιδί μου, τις ίδιες διευθυνσίες. Βαρέθηκε να βλέπει πολλά πράγματα ίδια. Και αυτό έχει απομακρύνει τον κόσμο. Αν θέλουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο πίσω, θα πρέπει να συμμετέχουν ομάδες που θα μπορούν να καθαρέσουν. Καθαρές. Βάλε πιτσιρίκια. Βάλε μόνο Έλληνες. Κάνε ένα νόμο που θα λέει να πρέπει να υπάρχουν 6-7 Ελληνόπουλα μέσα. Πάρα από τις υποδομές, πάρα από την επαρχία. Δηλαδή, τι γίναμε ξαφνικά. Γίναμε δε και καλά, με ταξιωτά βρακιά και τα λοιπά. Να δώσω χαιρετίσματα λίγο, Κωστίν, πριν κλείσω μόνο, στον φίλο μου τον Σάκη που ακούει από το περίπτερο, από ένα περιπτεράκι πάνω στον δρόμο. Έτσι. Και ένα σύνδημα που μας συνδέει με τον φίλο μου τον Σάκη είναι ένα από το οποίο το ξεκίνησαμε χθες. Ναι. Λουτσέσκου, Λουτσέσκου. Χαιρετώ. Δεν μου λες, το ξεκινάς έτσι και αφήνεις λίγο μια υπόνοια, αφήνεις λίγο μια αγωνία. Λου! Με το Λου και λες, Λου τι, ρε φίλε, Λου, Λου, Τσέσκου, Λου Τσέσκου. Έτσι, εντάξει, είπαμε, τα λάθη του δεν τα σβήνουμε επειδή έκανε δύο καλές εμφανίσεις. Θα είμαστε σωστοί και έντιμοι. Φίλε μου, Κωστή, να σου πω κάτι. Ποτέ δεν ξέρεις αν είναι λάθη προπονητή ή των παιχτών. Όχι, μιλάμε για τα δικά του λάθη. Για τα δικά του λάθη μιλάμε, όχι για τον παιχτών. Είπατε για τον Ολυμπιακό ότι υποβίνει το παιχνίδι. Ένα θα πω μόνο. Και με τη Λάρισα, φίλε. Και με τη Λάρισα. Εγώ τη Λάρισα δεν μπορώ να ξεχάσω κυρίως. Έτσι. Και με την ΑΕΚ. Εγώ δεν θα κάνω το σύνολο του διαβόλου. Απλώς θα πω ότι τον Ολυμπιακό, ειδικά όταν ξεκινάς με Μακ, Τζάλμα Κάμπος, Βρίγιοβι, Ελ Καντουρί, τέσσερις επιθετικογενείς παίκτες, δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, φοβάσαι το μάτι. Ναι, είναι όμως πώς παίζουν αυτοί. Δηλαδή, μην πέφτεις στην παγίδα ποιος επιλέγει. Πώς παίζουν αυτοί, κατάλαβες? Και παίξαμε, φοβηθήκαμε το μάτς. Αχ, να κάνουμε έξω από την Τούμπα, ρε παιδί μου, διαδήλωση να κρατήσουμε το Λουτσέσκου, ρε. Πώς είπες, Λου! Άκουσε τι θα κάνουμε σήμερα. Θα πεις τώρα το Λου και θα βγεις αύριο να πεις το υπόλοιπο. Γουστάρεις? Έγινε. Πάμε. Αύριο. Πάμε. Έγινε. Λου. Τι
Φιλιά! Είναι σε αυτό που λέει. Έμαθα πώς! Κλείνει το μαγαζί, φεύγουν μουσική. Κατεβαίνουν τα στόρια, ανεβάζουν τα τραπέζια. Τις καρέκλες φεύγουν την άλλη μέρα. Μπαίνουν μέσα μουσική, κουρδίζουν αυτά κτλ. Είσαι μαγκάς! Είσαι και μπέιλαλης! Καλημέρα σας! Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Ναι! Ναι! Καλημέρα, Κωστή! Καλώς στο γεωπόνο! Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους! Χαιρετώ το νούμερο ένα μπασκετικό τέκνο της εκπομπής. Αγόρι μου. Πάμε να πετύχουμε μια μεγάλη νίκη σήμερα επί ενός χωριού της Γερμανίας. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτά είναι... Χαιρετίζουμε την άφιξη του Ραφαήλ στο βόλεϊ. Βεβαίως. Χαιρετίζουμε τη διοίκηση που τολμάει και παίρνει αποφάσεις. Σωστό και αυτό. Και εντάξει, να πω και κάτι για το λαοφιλές σπορ. Για ποιο λόγο δεν μπορεί ο οργανισμός ΠΑΟΚ να κρατήσει άλλον ένα μεγάλο παίκτη, αν τελικά επαληθευτούν οι φήμες. Ναι, για Σαμπράνο. Ναι, για ποιο λόγο. Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ. Και εμένα με στεναχωρεί. Πάρα πολύ. Δεν είναι άμυρος ευθυνών, θέλω να σου πω, μεν, αλλά το κόλπο όταν είναι, φίλε... Όταν έκανε δηλαδή ποδοσφαιρικές αλητίες ο Πάμπλο και ήθελαν να τον κρεμάσουν, τον έδιωξε κανένας. Όχι βέβαια, γιατί τότε ο ΠΑΟΚ διοικούνταν από ποδοσφαιράνθρωπους. Δεν φεύγει. Δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιράνθρωπος στον ΠΑΟΚ. Δεν φεύγει γι' αυτό. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το στιγματίσουν τα ΜΜΕ, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Γεωπόνε μου, δεν φεύγει γι' αυτό. Γιατί να φύγει, γιατί να φύγει. Γιατί εξωαγωνιστικά δεν έκανε τη ζωή που έπρεπε. Δηλαδή μην μπερδεύεις τον Γκαρσία. Ποιος φταίει γι' αυτό. Επίσης φταίει η ομάδα. Μα εκεί σου λέω ότι έχει αυτό στο δικό του μερίδιο. Αυτό ακριβώς στιγματίζω. Αυτό και μόνο. Λοιπόν, δεν στέκομαι στο τι έκανε ο παίκτη τρεκόντα. Όχι, μην μπερδεύεσαι με Γκαρσία και κόκκινες και τέτοια. Δεν φεύγει επειδή στην ΑΕΚ κρεμάει την ομάδα. Έτσι, φεύγει γιατί είναι δυσαρεστημένη από τη συνολικότερη παρουσία ότι στην προπόνηση είναι βαριεστημένος. Πείσε τον εσύ αυτό, ότι ο οργανισμός ΠΑΟΚ είναι αυτός για τον οποίο πρέπει να το δώσω. Αυτό πείσε ναι, τον εσύ. Αυτό ναι. Γιατί πρέπει να το δεχτούμε αβίαστα αυτό το πράγμα και να αυτό πούμε ναι. Δεν πειράζει. Άλλος ένας σας πάει στα παλιά όχι, μέλα. Όχι, γιατί όχι. Πρέπει να το δεχτούμε αβίαστα και να μην κάνουμε προσπάθεια. Πολύ να σωστό. Αλλάξει αυτό το καθεστώς και αυτή η νοοτροπία και αυτή η φιλοσοφία. Αυτό πρέπει να μας πειράζει. Και όχι. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Ξέρεις πολύ αυτή καλά επειδή. Επειδή μου, Γιάννη μου, αυτό θέλω να πω. Καλά κάνεις. Επειδή ακούς χρόνια, ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Η μαγκιά δεν είναι ένα παίχτη, δεν σου κάνει να τον πετάξεις. Η μαγκιά είναι να του βρεις το κουμπί, τον ιδιότροπο, τον περίεργο. Ναι. Συνήθως οι μεγάλοι παίχτες δεν είναι παιδιά του κατηχητικού. Η μαγκιά λοιπόν είναι να του βρεις το κουμπί. Να μπορέσεις αυτό το πράγμα να το φέρεις στα δικά σου νερά. Να μπορέσει να συμφωνούμε την... λοιπόν. Συμφωνούμε. 100%. Όμως. Άρα να γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό το πράγμα. Και όχι άιντε αβίαστα διώξον. Θεωρούν ότι τα 2 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να δοθούν μέχρι το καλοκαίρι δεν τα αξίζει ο τύπος. Μάλιστα. Εντάξει, έγινε. Έγινε, φίλε μου. Έγινε. Φιλιά. Φιλιά. Τι να σου πω, δεν είμαι στην τσέπη του ούτε κάνω κουμάντο. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Έλα, γόρι μου! Ζεύει μου, φαίνει και τρενούτκε! Λοιπόν, πρέπει πίσω από κάθε κίνηση που κάνουν αυτοί από κάτω να σκεφτόμαστε λίγο πιο πονηρά όπως έχω. Όχι πιο πονηρά, να σκεφτόμαστε όπως αυτοί. Δηλαδή πίσω από την κίνηση που γίνεται με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή και τον κύριο Τσιπίτα. Ναι. Ο κύριος Τσιπίτα, γιατί ακούω τα ραδιόφωνα τους κάτω όπως πολλές φορές σας έχω πει. Ναι. Έχει περίπου περιουσία, λένε, περίπου γύρω στα 80 εκατομμύρια βία-βία. Λοιπόν, τα οποία δεν φτάνουν για τον Παναθηναϊκό λοιπόν αυτό για να τον σώσει. Αλλά τι γίνεται τώρα. Τον βάζουν μπροστά να δώσει κανένα εκατομμυριάκι όπως λες, να πούν ότι έχουν κάνει τα χρέη, να πάρουν την αδειούλα. Εγγύηση, να εγγυηθεί αυτός. Ναι, πίσω από αυτό όμως που γίνεται και την αλλαγή των άρθρων και όλα αυτά, για να σωθεί υποτίθεται ο Παναθηναϊκός, είναι και άλλες ομαδούλες που πρέπει να σωθούν δικές τους. Μπορεί και ο ίδιος ο Ολυμπιακός να είναι από πίσω. Ναι. Έτσι και όταν θα έρθει η ώρα θα πατάνε επί δεδικασμένου. Δεν θα με εκπλήξει καθόλου. Είδα πόσο αβαβά και κουκούλα έπεσε στην τεσσάρα τη δική μας στο Βάζελο στα έντυπα του Ολυμπιακού. Καμία αναφορά που άλλες φορές... φίλε, έγινε τελείως κουκούλα το θέμα. Τελείως, το αποσιώπησαν πλήρως. Πλήρως. Οι συμμαχίες, οι νέοι φίλοι είναι αυτοί. Όπως ακριβώς αλλάζουν τα άρθρα για να πέσουν κάποιες άλλες ομάδες και πατάνε πάνω σε δεδικασμένα, με αυτή τη φορά πάλι βρίσκουν τον τρόπο, αλλά υπάρχει δόλος από πίσω για πολλά πράγματα. Έτσι. Τώρα όσον αφορά για το κομμάτι του εισιτήριου,
Δεν ξέρω με τις άλλες ομάδες ο Πλατανιάς τι εισιτήρια έβαλε με τις μεγάλες ομάδες. Δεν το ξέρω. Πιθανόν να έβαλε το ίδιο. Απλά πρέπει, δεν το μάθαμε. Πρέπει να το ψάξουμε. Ναι. Ένα, για να δούμε, να συγκρίνουμε. Ναι, ναι. Ακόμα και έτσι να είναι. Ακόμα και έτσι να είναι αποστολή. Δηλαδή, εμείς το λέμε γιατί τώρα φεύγουν οι δικοί μας να πάνε. Φυσικά. Όχι, να δούμε με τι δρόμο το κάνουνε. Ναι, ναι. Πιθανόν να το έκαναν και με τις άλλες ομάδες. Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Μακάρι να το έχουν κάνει, γιατί τότε δεν θα υπάρχει δόλος. Ναι. Θα είναι καθαρά δικό τους για όλους. Επίσης την ομάδα δεν τη φοβάμαι. Φοβάμαι τον προπονητή μας, παιδιά. Για τις επιλογές που θα κάνει για το μάτς. Έχει πάρει και λίγο νερό η τρομπέτα. Κατάλαβες. Λοιπόν, Γκόραν! Έτσι, πάμε για διπλό με τους παίχτες μας. Όπως πρέπει να είναι η ομάδα και να παίζει. Αγόρι μου. Ελπίζω να μην κάνει τα ίδια λάθη και να έχει καταλάβει. Αγόρι ότι μου. Μόνο με αυτούς τους παίχτες μπορεί να κάνει κάτι. Αγόρι και μου. Και θα αποδειχθεί ακόμη μια φορά, έτσι. Βεβαίως. Βεβαιότατα. Πριν φύγεις. Πριν φύγω κι εγώ δηλαδή την Κανά. Ζαν Αματού την Κανά. Μπορείς να μου δώσεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 79 να δώσω τη σακούλα με τα κρέατα. Το ένα που είναι και ο τυχερός μου αριθμός. Γεια σου αδερφέ μου! Ζούμου σου λέμε! Φιλιά! Μόνο φίλε! Μόνο μονιασμένοι και ενωμένοι. Σάββατο! Όχι ρε πλάκα, εμείς είμαστε οι επαγγελματίες τρελοί. Από εμάς παίρνουν την αδειοδότηση φίλε. Εμείς τους δίνουμε το franchise. Σε παρακαλώ. Φιλιά! Λέει! Φιλιά, η αγάπη ασημάκια από τις πλέον αγαπημένες ακροάτες και τις πιο πνευματώδεις. Μια νέα μέρα άρχισε, λέμε την καλημέρα και ξεκινάμε αυτή καλά με τσατσαρό παρέα. Γεια σου κοριτσάρα μου, θα φέρω λέει το Σάββατο πολλά ρούχα που δεν επιθυμώ. Θα είστε και εσείς εκεί, εμείς αν δεν πιστεύω να μιλάς πληθυντικό. Τι ώρα μπορώ να τα φέρω, από τις 9-9.30 θα είμαστε εκεί όσο χρειαστεί. Όσο χρειαστεί. Την Παρασκευή θα βγάλουμε και τον ιερέα, τον πατέρα Αθηναγόρα, να σας πει περισσότερα για το φάρο του κόσμου. Θα έρθει φορτηγάκι να παραλάβει τα ρούχα γύρω στις 12 θα είναι και το φορτηγό. Εμείς θα είμαστε από νωρίς. Να πω, κάτσε να δω τον νικητή, τον κερδισμένο της σημερινής ημέρας, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Ο σημερινός νικητής και έχει στείλει και πολλά μηνύματα είναι ο Δεργιάδης σε 799. 6980 σε 799. Δεργιάδης. Κρέατα. Δεν έχει στείλει τίποτα άλλο. Την καλημέρα μας σε όλους που έστειλαν τα μηνύματα. Δεν πρόλαβα σήμερα να διαβάζω τίποτα γιατί είχε πολλές γραμμές. Λοιπόν, να σας πω ότι χορηγεί δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχα πράγματα. Τρώτε εκεί απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Επίσης, Τέντα Home. Νούμερο 1 στην Τέντα 35 χρόνια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και Τέντα και Πέργολα και Αδυναμική σε Λατίνα. Η οικογένεια, ο μπαμπάς και ο γιος Γιώργος Γιάννης Καντουρτζίδης. Και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία. Στην Αλόη, η Καλόε, που ξέρετε ότι γνωρίζει όσο κανένας άλλος τα θέματα της υγείας και βέβαια το εκπληκτικό προϊόν της, το Bio Diabertil, που είναι από μύρτιλο φυτικό προϊόν από τη φύση, από το blueberry που λένε οι μορφωμένοι, και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εσείς που έχετε θέμα με το διαβήτη, με το ζάχαρο, θα δείτε διαφορά. Έχει μέσα 90 καψουλάκια, σας βγάζουν πάνω από ένα μήνα 29,90 από 50 που είναι. Δηλαδή με 29,90 ούτε 30 ευρώ βγάζετε ένα 1,5 μήνα 23,12, 200, 500. Ενημερώνεστε και όλα καλά. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ευχαριστώ το Σωτήρι Δασκαλάτσι που ήταν πάνω από την κονσόλα και έπαιξε με τον κουμπάτσι. Ήτανε και σήμερα μια ζουμουσάδα. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Bye, 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 bye.